Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Like, μαλάκες, like. Rapto.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο rapto.gr. Τι άκουγες? Δεν έκανες εκπομπή? Μία τελειώνω την Παρασκευή. Α, την Παρασκευή τελειώνεις μία. Α, ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν, πριν πάμε. Πριν πάμε, έχεις να κάνεις ανακοινώσεις. Να πούμε ότι σε λίγες μέρες θα διεξαχθούν μάλλον η τελική της Μπυρίμπας, του Champions League και του Europa League εκεί στην Πολύγνη, στο τρίγωνο της Πολύγνης, Ελπίδος 8 στο Hardball, όπου οι νικητές ή αν θέλετε τα ζευγάρια των τελικών είναι για το Champions League. Να πούμε για τον κόσμο, για τους καινούργιους μάλλον τηλεθεατές, κάθε χρόνο γίνεται διαγωνισμός Μπυρίμπας εκεί στο Hardball. Μιλάμε για ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Μπυρίμπα, τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα. Νομίζω πρέπει να περάσει από εκεί κάποιος για να το διδαχθεί. Λοιπόν, τα ζευγάρια των τελικών είναι για το Champions League ο Γιώργος ο Ζαχαριάδης, ο λεγόμενος Ζάχος για την περιοχή εκεί που τον ξέρουν σαν Ζάχο, μαζί με το Ρίζο το Σωτήρι. Το έπαθλο είναι 1000 ευρώ ο νικητής και ο ηττημένος παίρνει μια τηλεόραση πλάσμα αρκετών ιτζών. Ας πούμε, είναι μεγάλο το έπαθλο και για τον ηττημένο. Και για τον κάμποσον ιτζών, μεγάλο, πολλών ιτζών. Και για τον. Θα σταματήσετε, βρε τώρα εδώ, θα σταματήσετε. Πάμε. Και για το Europa Link, λοιπόν, ο νικητής είναι 500 ευρώ το έπαθλο. Ο οποίος είναι ο Μιχαηλίδης, ο Γιώργος και ο Χαρατσίδης, ο Θόδωρος είναι τα ζευγάρι, το ζευγάρι του. Αυτό όλοι πόντι, ε! Ο Europa League είναι αυτό. Ναι. Όχι, ο Ρίζος δεν είναι πόντιος, το επίθετο δεν λέει. Ναι. Ναι. Κάνε κεφάλι μεγάλο θα έχει όμως. Απ' την Άρτα είναι. Άρτα, από πού είναι. Λοιπόν, 500 ευρώ παίρνει ο νικητής και ο ηττημένος παίρνει και αυτός μια τηλεόραση πλάσμα αρκετών ιτζών κι αυτός. Πολύ ωραία. Πιο μικρό νιτζόν από τον. Όχι, το ίδιο πράγμα. Τον ίδιο νιτζόν. Άρα οι ηττημένοι είναι το ίδιο. Δηλαδή, όποιο και να κερδίσει, όποιο και να χάσει, λεφτά παίρνει. Ο ηττημένος δεν ξέρει ποιο θα είναι ο ηττημένος. Πάει στο τελικό για να πάρει το έπαθλο. Έτσι. Ή το πεντακοσάρικο. Κατάλαβε. Ναι, σωστό. Λοιπόν, είχαμε ντέρμπι σήμερα, τη μητέρα των μαχών, όπου μια ομάδα υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο και αυτή δεν ήταν άλλη από τον Παναθηναϊκό, ο οποίο αυτή τη φορά επέλεξε να μην παίξει 4-4-2 και του βγήκε σε καλό. Αυτή τη φορά δεν επέλεξε να βάλει το Βηγιαφάνε στη γραμμή, αλλά να βάλει δύο πολύ καλούς αθλητές. Χασογκόλιδες βέβαια, ο ένας μαύρος, ο άλλος λευκός, αλλά στο στυλ του, στο στυλ του μαύρου κι αυτός, για τον Κλωναρίδη μιλάω. Θα μου πεις, αν είχαν και ταχύτητα και διείσδυση και είχαν και σκοράρισμα, θα παίζαν σε μια άλλη ομάδα. Και ο Κλωναρίδης γι' αυτό γύρισε, γιατί δεν είναι πολύ καλός στο σκοράρισμα. Εκείνο που είδα είναι ότι το αδύνατο σημείο του Ολυμπιακού το είδε ο Ζουνίδης, που είναι τα δύο αργά center back χαμηλά, για τον Ποτία και τον Τακώστα μιλάω, και δεν πήγε σε πολλές overlap επιθέσεις, δηλαδή δεν πήγε από την πλάγια γραμμή να φάει, δηλαδή να πάει ο Ολυμπιακού από την εξωτερική να σεντράρει στον Μπέρκ και στο Βηγιαφάνε και όποιο πατήσει. Δεν ξεκίνησε από την πλάγια γραμμή πήγε. Ναι, αλλά στην πορεία Κλωναρίδης και Ολυμπιακού κλείνανε προς τα μέσα, επάνω στον Ποτία και στον Τακώστα. Υπήρχαν δύο άθλια αμυντικά χάφη του Ολυμπιακού, ο Ρωμάο και ο Σωσίας του Μπουγάτσα, ο Μάρτινς, οι οποίοι δεν τούμπλαραν ποτέ αυτή την ιστορία. Οι γραμμές τους ήταν σε άθλια κατάσταση στα 70 μέτρα και η τετράδα τους στην άμυνα, τα μπακ με τους στόπερ, ήταν πάνω από 10 μέτρα ένας με τον άλλον. Υπήρχαν και νυχώροι και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι ξεκίνησε τον Τσόρι ξεκίνησε τον Τσόρι ο Βούζας. Μην υπερβάλλεις. Ξεκίνησε τον Τσόρι, ξεκίνησε τον Μάρτιν στο Ρωμάο. Γενικά εκεί ο Ολυμπιακός στα χαφ είχε προβλήματα. Δεν ξέρω, εκ των υστέρων μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσε να παίξει ο Καμπιάσο εκεί στην αρχή. Πιο δυνατός, πιο έμπειρος, πιο στις μάχες. Χάσαν όλες τις μάχες οι Ολυμπιακοί. Τα πρώτα 10 μέτρα. Τα πρώτα 12 μέτρα. Είναι εξήματα εκεί. Εντάξει, τα πρώτα 10-12 μέτρα ο Παναθηναϊκός κέρδιζε τις μονομαχίες χαμηλά. Για μένα το παιχνίδι κρίθηκε στο χαμηλό παιχνίδι. Με την μπάλα κάτω που είχε και πρεσαρίσματα ο Παναθηναϊκός με τον Κουρμπέλη.
να κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι, να φαίνεται σαν να είναι μια μεγάλη χαφάρα και ο Ζέκα ήταν συγκλονιστικός και αυτός χαμηλά. Τώρα, πολλοί λένε ο Ολυμπιακός ήταν κουρασμένος. Μπορεί. Αλλά και ξεκούραστος να ήταν, σίγουρα ο Παναθηναϊκός το κατάπιε. Βιγιαφάνες έκανε πολύ καλό παιχνίδι, δεν τον πήγε στη γραμμή. Δεν τον πήγε στη γραμμή. Και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί πολλές φορές ο Παναθηναϊκός με 4-4-2 ήταν ο άξονας του ιδιαίτερα νοχελικός. Εντάξει, θα μπορούσα να πω ότι... λίγες κάθετες ήτανε... πάσεις. Πώς είπες? Λίγες κάθετες πάσεις δεν είδαμε, παρόλο που είχαμε πάρει τα νέα του αγώνα. Ναι, δεν είδες κάθετες πάσεις. Δεν είδες κάθετες πάσεις, γιατί ο Παναθηναϊκός, αν είχε την καλή τελευταία πάσα, το σκορ μπορεί να ήταν συγκλονιστικό. Να ήταν δηλαδή στο 4-0. Σε αυτό φταίει και ο Κλωναρίδης, ο οποίος είχε πολύ κακές εκτελέσεις. Φταίει και ο Εμποκού που ήταν μαύρος. Που ήταν μαύρος. Επιπόλαιος. Μαύρος, επιπόλαιος. Ο Εμποκού είναι πρώτος κορυφαίος στο Κόπα Αφρικα. Ναι, δεν ξέρω στο Κόπα Αφρικα. Τι είναι και εκεί, μαύροι τρέχουν και εκεί. Δεν είναι, είναι άσπροι, να πούμε κτλ. Ο Σεμπά Εργατάκος δεν κλείνει μέσα. Ο Ελεονούση έφαγε τις κλωτσιές του. Δεν τράβηξε μέσα. Ο Τσόρις αυτό το παιχνίδι για μένα ήταν ακατάλληλος να παίξει. Ένας παίκτης που έχει να παίξει 5-6 μήνες σε αυτή την ηλικία, να το βάλεις μέσα στη λεωφόρο που υπάρχουν τράκες, υπάρχουν μονομαχίες κτλ. Ένας πιο δαντελένιος παίκτης έπρεπε να παίξει ο Φορτούνης εκεί από την αρχή, έτσι ώστε να μας δείξει ότι δεν είναι φλόρος σαν το Μάνταλ όταν πέφτουν οι κλωτσιές και οι μπουνιές εκεί πέρα. Μπήκε μετά ο Φορτούνης το 63, δεν έκανε και πάρα πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα, σίγουρα ο Φορτούνης αντί του Τσόρι θα είχε μια διαφορετική κατάσταση και βάζει τον Τζόρι μετά εκεί. Ίσως έκανε λάθος ο προπονητής του Ολυμπιακού, βάζοντας από την αρχή τον Τζόρι Ντομίγκες, δίνοντας τη δυνατότητα στο Ζέκα που ήταν φρεσκαδούρα με τον Κουρμπέλι να τον καταπιούνε όπως καταπίναν οι Πασοξίδες τα λεφτά και τις επιχορηγήσεις στη δεκαετία του 80. Ο Ντακώστα και ο Μποτία, δύο παλικαράδες στον αέρα, δυνατοί, υπέπεσαν σε πάρα πολλά χαμηλά φάουλ. Ανέβηκε πάρα πολύ η τετράδα της άμυνας του Ολυμπιακού και εκεί ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία να το σκοτώσει. Γιατί δεν είχε την τελική πάσα, δεν είχε την καλή τελευταία πάσα να τους βγάλει δηλαδή 5-4-4 όπως λέει και ο φίλος ο Βάζελος. Εκεί ευθύνεται ο Παναθηναϊκός και εκεί ο Βιγιαφάνες θα έπρεπε περισσότερο να είναι συγκεντρωμένος στην ανοιχτή άμυνα και στην κάθετη πάσα, γιατί ο Εμποκού και ο Κλωναρίδης κλείνανε ανάμεσα στο στόπερ τον Σισοκό και τον Ντακώστα και ανάμεσα στον Ποτία και στον Φιγκέρας. Κλείνανε σε εκείνο το κενό. Άρα μια καλή πάσα τους έβγαζε τέτα-τέτ. Βγήκαν τέτοιες φάσεις. Κάποιες, αλλά νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός ήταν πιο προσεκτικός, κακώς το πήγε το μάτσο το 1-0. Αυτά τα μάτσο τα πηγαίνουν έτσι 1-0, δεν μπαίνει δεύτερο γκολ, δεν μπαίνει τρίτο γκολ. Κάποια στιγμή ένα στημένο φάουλ που όπως πήγε να γίνει στο 89, να γίνει το 1-1 και να φύγει ο Ολυμπιακός και να πει: ορίστε κύριε, κέρδισε τις εντυπώσεις, αλλά εγώ πήρα τον πόντο. Ναι, διαφαλιά. Ναι, εκεί έγινε ένα μπέρδεμα. Όχι εκείνο που έσκασε κάτω και έφυγε το κεφαλιά. Όχι, εκείνο ήταν offside, ναι. Μια παρόμοια φάση το 87, ένα φάουλ που έγινε απαριστερά. Το είδα. Ή ένα φάουλ που έκανε ο Λούντ που μπήκε λάθος. Έκανε ένα. Χοντρός είναι αυτός πλέον, ρε. Ποιος, ο Λούντ έκανε ένα φάουλ στη γραμμή, δίνει δικαιώματα. Μπήκε και ο Καρντόσο που είναι ψηλός, είναι και ο Ντακώστα ψηλός, είναι και ο Μποτία ψηλός. Πολύ δεν θέλει με τον Βλαχοδήμο εκεί να γίνει ένα μπαμ, να γίνει 1-1. Για να πεις τι έγινε, έκανα τις ευκαιρίες. Ναι. Έτσι να λέμε την αλήθεια. Ο Ολυμπιακός χάνει στην Ευρώπη με 4-1. Με 15 εναντίον 11. Τα ρίξαν στον τερματοφύλακα. Εμείς κάναμε ανάλυση γενικά και είδαμε ότι δεν φταίει μόνο ο τερματοφύλακας. Δεν στοχοποιήσαμε τον τερματοφύλακα. Γιατί και ο Φορτούνης εκεί, ο Ανσαριφάρ, τεμπέλικο παιχνίδι, η χαφ τίποτα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να στοχοποιήσουμε τον τερματοφύλακα, ο οποίος έχει την ευθύνη του βέβαια και αυτός. 4 εκεί. Χάνει από την ΑΕΚ στο ντέρμπι ο Ολυμπιακός. Με κακή εμφάνιση. Χάνει στην Τούμπα το ντέρμπι με καλή εμφάνιση στο πρώτο μισάωρο, μέτρια εμφάνιση στο δεύτερο. Και μέτριο ο ΠΑΟΚ. Με κακό παίος μέτριο τον ΠΑΟΚ. 2-0 με κατεβασμένα χέρια. Χάνει από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή χάνει από Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Χωρίς γκολ. Δεν βάζει γκολ. Και Μπεσίκτας. Μπεσίκτας. Ας τον πρώτο γύρο. Ο πρώτος γύρος δεν βάζει. Αυτά τα προβλέψαμε. Αυτά τα πούμε κιόλας. Και η Ντέγε είχε ρίξει 3-0. Η Ντέγε όμως τον πούλησε ο Βρουτόταυρος. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά τα ξεχνάτε. Πάμε. Ξεχνάμε. Ας κρατούσε το Μιλιβόγεβιτς. Ας κρατούσε αυτό και ας έδινε ο ΠΑΟΚ το μάτσο με τον Πανιόνιο. Να τέτοιοι βαθμοί τρεις. Να σου έλεγα εγώ τι θα γινόταν. Αλλά αυτοί κάναν το μάτσο ντέρμπι να πούμε. Ο ΠΑΟΚ.
πλακωθήκαν με τους Πάνθηρες. Έδειχνε τα από αυτά το, ο Πέλκας μετά τον γκολ. Το κάνανε ντέρμπι. Στους ναι. Πάνθηρες δεν τα δείχνει αυτά. Σε ποιον τα δείχνει. Εντάξει, τώρα στη θύρα 4. Ναι. Από, στη μεγάλη θύρα, στο κόρνερ εκεί πήγε να πούμε. Ποιος. Πάνθηρες ήταν από την άλλη μεριά. Όχι εσείς, παταπανό και μαγκές. Αν τα δείξεις στην 4. Ναι, στην, στην πλατεία της Νέας Μυρνής σας υποδέχονται. Εδώ δεν είστε τόσο φιλόξενοι. Ζητάτε, με τους φίλους σας. Τουλάχιστον ένα μεγάλο συγγνώμη, όπως λέει και ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος, ο Παοξής και άλλοι Παοξίδες προς τιμή τους. Ναι. Και για την αλητεία του Γιώργου του Σαββίδη, την αλητεία τότε, στον τεράστιο Πανιόνιο και για σήμερα. Αυτά τα είπε όλα ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος, ο Παναγιώτης, πώς τον είπε. Και τα δύο μηνύματα εδώ. Σικημέ καντάρ, Παπαδόπουλε. Σικημέ καντάρ. Δηλαδή ο Παπαδόπουλος είναι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Όχι, αλλά ποια είναι η αλήθεια του. Αυτή είσαι και εσύ ο ΠΑΟΚ. Ποιο είναι ο Παπαδόπουλος, που με το φέρνει σαν παράδειγμα. Μην γίνεσαι παρακαλώ τώρα να πούμε τώρα. Μην γίνεσαι καλλιέργητος. Μην γίνεσαι κομπλεξικός για ακόμα μια φορά να πούμε. Ψάνει, δηλαδή ανέβαζε, ευτυχώς μας λυπήθηκε ο Θεός και δεν έβαλε ο Πέλκας, έτσι, το έκτο γκολ της Μπαρτσελόνα. Μπράβο. Φαντάζομαι ότι υποθέτω θα τον είχε βγάλει έξω και θα μας τον κουδουνούσε. Δηλαδή έλεγε. Πέθανε αυτός εκεί με τη φωνή στον αγροτικό αστέρα ο Βεζινάς. Σοβαρά μιλάς, που ήταν η φωνή βραχνή, ένα βομάρι. Περίμενα σήμερα. Όχι ρε φίλε, στείλε μου, πάρε με αύριο στη, στο Μακεδονία, στο Μακεδονία λέω, στο Μετρόπολης και πες μου, τι έγινε. Θεός φορές τον άνθρωπο. Ούτε 55 δεν ήταν. Θεός φορές τον άνθρωπο. Από τι πέθανε ο ανθρωπάτος. Πολύ κέφι τον έκανα. Πολύ χάση τον έκανα. Σήμερα περίμενε φοιτητής, λέει. Περίμενε να ξεκινήσει με το καλό ταξίδι και καλό δρόμο να έχει ο μεγάλος Θόδωρος Νικολαίδης. Μεγάλος για τον Ολυμπιακό. Του φωτο... Όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό. Όχι. Εφημεριδάρα. Για αν πεθάνει ο Μπούζας θα είναι για τον Ολυμπιακό. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Όταν πεθάνει ο Καβάλας. Δεν έχει καμία σχέση τώρα εκείνος ο δημοσιογράφος με κάτι σύγχρονους οπαδούς και τέτοια. Τεράστια ένσταση. Ο Θόδωρος Νικολαίδης, ο Κωστή. Έχω μαζεμένα εξώφυλά του που υμνούν οι Ηρακλοί που πάω στην Ευρώπη. Δεν είχε τα κολλήματα που έχουν κάποιοι καινούργιοι οπαδοί. Μεγαλώσαμε με το φως. Μεγαλώσαμε με το φως. Συγγνώμη. Είσαι και Ολυμπιακός δηλαδή. Όπως και με αθλητική ηχό. Όπως και με αθλητική ηχό. Είσαι και πάνω. Με Μπούζα δεν μεγάλωσες. Συγγνώμη. Στο ορίστε. Σπορ του Βορρά δεν μεγάλωσες. Στο Σπορ του Βορρά εγώ δούλεψα όταν εσύ δεν ξέρεις που είναι τα Σπορ του Βορρά. Όταν. Τι λέρε μεγάλε τώρα. Όταν. Όταν πεθάνει. Το 81. Φτάσε ένα-ένα. Σταμάτα με τα Σπορ του Βορρά και τα λοιπά. Σπορ του Βορρά. Πέσα τον Νικολαίδη. Συγκρίνεις το φως. Εκεί έγραφες δηλαδή στα Σπορ του Βορρά. Το φως. Έγραφες ή κουβαλούς τα θέματα ρε φίλε. Δούλεψε το 81 και πότε. Πες μας. Εγώ τους θυμάμαι όλους τους δημοσιογράφους εκεί. Αυτή σαν τι δούλεψε εκεί πέρα. Δούλευε στην Daily Mail, ρε. Κάτσε, επειδή πας να μου την πεις τώρα, σου λέω κι εγώ. Εγώ επειδή ήμουν άρρωστος με τη Σπορ του Βορρά και θυμάμαι σχεδόν όλα τα ονόματα μου. Αν τα διαβάσω μπροστά μου, ναι. Εσένα δεν σε θυμάμαι. Άρα πρόκειται. Τον Ανδρέα τον Τάνο το θυμάσαι. Όχι. Όχι. Ναι. Εσύ που ήσουν, τι έγραψε, τι έγραψε. Τι έκανε. Έγραψε, τι έκανε. Εμένα με θυμάσαι. Χθες το μεσημέρι. Εμένα με θυμάσαι. Εσύ ήσουν κάποτε, σα πω. Τι κάποτε, 8 χρόνια ήμουν. Εντάξει. Χθες το μεσημέρι, αγαπητέ Τζόρνταν, αγαπητέ μου Μανάβη. Ήμουνα με το αφεντικό σου. Ποιο αφεντικό. Εγώ δεν έχω. Όχι το αφεντικό σου, ναι. Συγγνώμη. Γιατί είναι αφεντικό όπως ο άνθρωπος, το διευθυντή σου. Ναι. Και κάναμε καβαλά και πλάκα μαζί. Πολύ ωραία. Φάγαμε κάπου, μας είναι καλεσμένο σε γεύμα μαζί. Πολύ ωραία. Και θυμηθήκαμε τότε που δούλευα τότε, πότε πήγα εγώ. Ναι. Καταλαβες. Και. Λοιπόν, απαιτώ σεβασμό στοιχειώδη. Από ποιονα. Σε όλους εδώ. Από ποιονα. Από όλους σε όλους. Κοίταξε, άκου να σου πω. Όπως απαιτώ από τον Βασίλη σεβασμό στον Άκη, από τον Άκη στον Γιάννη, από τον Γιάννη σε μένα. Και εγώ απαιτώ σεβασμό πρώτα απ' όλα από την ομάδα μου. Θέλεις και πήρε καφέ γκόμενε τώρα. Όταν μου λες εσύ τώρα, προσέξτε. Το φως έβαζε από το ξεκίνημά του για την γάμα Αγγλίας απίστευτα αφιερώματα σε ξένο ποδόσφαιρο, σε αγγλικό ποδόσφαιρο. Απίστευτα αφιερώματα στο παρελθόν του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ήταν μια εφημερίδα όπως και η αθλητική ηχό, όπως και η ομάδα και η μπάλα που σαφώς όταν είχε θέματα ποδήλατα την έπαιρνα. Σαφώς. Μάθετε για το φως. Την απίστευτη μισή σελίδα κάθε Σάββατο Κυριακή ιστορίες της Ελλάδας Αξιαρχίας. Να μάθεις λίγο, άσε. Τι να μάθω, ρε. Δεν είμαι μανάβη. Δεν είμαι μανάβη. Και να μάθεις τι σημαίνει Θόδωρος Νικολαίδης. Λοιπόν. Και να μάθεις τι σημαίνει Θόδωρος Νικολαίδης. Να μάθω εγώ, εσύ πότε θα μάθεις. Εντάξει. Εγώ αγαπώ το ποδόσφαιρο. Εσύ αγαπάς εσχάτως τον ΠΑΟ. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και έχει μηδέν ποδοσφαιρική κουλτούρα. Όπως και γενικότερη καλλιέργεια. Ενώ εσύ είσαι γεμάτη κουλτούρα. Προφανώς. Αλλά αντιπαθείς την Ολλανδία, την Μπαρσελόνα, το Ισπανικό, το Γερμανικό, παιδαγωγούς. Το Ιταλικό, το ΠΑΟΚ. Όλα τα αντιπαθείς. Τέτοιους παιδαγωγούς έχει ο νεαρός Πέλκας. Να δίνει τα παπάρια του. Τέτοιους παιδαγωγούς έχει. Μαντεύω και ποιους παιδαγωγούς έχει. Λοιπόν. Γιατί πάνω απ' όλα είναι. Εσύ αγαπάς το ποδόσφαιρο. Ακού τώρα επειδή πας στη δουλειά λίγο μακριά. Εσύ λοιπόν που αγαπάς το ποδόσφαιρο μακριά και ακούγεσαι εδώ κάθε Κυριακή, λοιπόν,
Πας. Α, επίσης, προχθές ο ΠΑΟΚ έφαγε τρία και δεν ήρθα. Αντιπαθείς την Ολλανδία, την Ισπανία, την Μπαρτσελόνα, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Κιούβα, τον ΠΑΟΚ. Και αγαπάς τη Μαντσεστερ και τον Ολυμπιακό δειλά. Βρε δικαίωμα! Τότε πώς αγαπάς το ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Τον Ολυμπιακό, δεν τον πάω. Δεν έχεις πει κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Κοίταξε, εδώ ακουγόμαστε όλοι, έτσι. Ναι. Δεν έχεις πει κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Δεν θα λες εσύ. Πώς. Όταν προσβάλλω εγώ τη δουλειά σου, ναι. Δεν τη μαναβική σου, ναι. Τότε να μου πεις. Άκου να δεις. Εντάξει. Άκου να δεις. Εσύ δεν προσβάλλεις τη δουλειά εσύ που κάνω εγώ από το 1981. Εσύ τώρα θες να προσβάλλεις, δηλαδή. Πρόσεξε να δεις. Νομίζεις ότι εγώ έχω δουλειά μαναβικής και θες να με προσβάλλεις σαν μαναβική. Έτσι μου λένε όλοι. Επειδή και... λοιπόν θέλεις να πατήσεις, να μειώσεις τον άλλο για να ανέβεις εσύ, γίνεσαι δυο φορές. Παλικάρι μου, το λέω να το ξέρεις. Μα αν θυμάμαι καλά, έχω ψωνίσει από Πρωτοσέλιδο, μεγάλη φωτογραφία. Το Γιώργο Βαρδινογιάννη με το περίστροφο στον ημιτελικό Παναθηναϊκός Ηρακλής. Να κυνηγάει από πίσω τον βοηθό με το περίστροφο. Επειδή κάποτε έκανε πρωτοσέλιδο αυτός ο άνθρωπος τον Μπάρι Ρώμα 2-0 με τα δύο γκολ του Paul Rideout. Αν ξέρεις τι είναι η Paul Rideout, πάρε μου τηλέφωνο και πες μου. Και τα λοιπά. Και να τον ευχαριστήσω γι' αυτό και να του πω καλό ταξίδι. Και από εκεί ψηλά που μας βλέπει να μας προσέχει. Αυτό. Όπως πόνεσα, στο ελληνικό όπως πόνεσα όταν έκλεισε η τεράστια αθλητική ηχό. Α, και θυμάσαι που έκανα αναφορά το περιδευτική ηχό, όταν έκλεισε. Και λέω είναι απώλεια. Στοπ, φτάνει, φτάνει μαναβική, φτάνει ο Νικολαίδης. Φτάνει, φτάνει, βάζελε, σ' ακούω. Λοιπόν, πρόσεχε να δεις τώρα να το βάζει. Βάζει, εγώ θέλω να πω, δεν θέλω να διακόψω καταρχά. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μένα. Άσε, δεν ξέρω εγώ τους λόγους. Τι θα γίνεται τώρα, θα είμαι μισό το κεφάλι εδώ. Δεν γίνεται η κάμερα να πάει λίγο πιο πάνω, ρε ηχολήπτη να πούμε. Έχει δίκιο εδώ. Και εσύ, Τζόρντα, χθες το βόλι έλεγε κάτι αντίστοιχο στο αριθμό που βγάλαμε εμείς. Τώρα τα ξέρω καλύτερα. Λοιπόν, να δώσω χαιρετίσματα στον Πέτρο, τον Γιάννη και τον Νίκο, στον Κορδελιό, του συνοπαδού μου. Και να στείλω τα χαιρετίσματα και στη παρέα του Στέργιο από την Κατερίνη, μια ανάμεικτη παρέα. Πάμε γρήγορα με ταχύτητα θέλω. Περίμενε. Τι είδες. Γιατί βιάζει, συγγνώμη. Γιατί πάντα βιάζουμε. Περίμενε. Λοιπόν, Παναθηναϊκός έχασε σήμερα ιστορική ευκαιρία να διασύρει τον Ολυμπιακό. Σωστό, 1-0. Σωστό. Λοιπόν, σωστό. Δεύτερον, πολύ καλή φυσική κατάσταση πλέον. Ναι, πού οφείλεται αυτό. Στην αλλαγή του γυμναστή. Πότε έγινε αυτό, με τον Ιωνίδη μαζί. Δεκέμβριο, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τρίτον, πάρα πολύ ισχυρό pressing. Και στα 90 λεπτά και πρώτη φορά από τα λίγα παιχνίδια που βλέπω τον Παναθηναϊκό τόσο παθιασμένο. Και αυτό με ικανοποιεί πάρα πολύ. Υποδειγματική συμπεριφορά του κόσμου. Ωραία. Περνάω στο επόμενο. Ναι. Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο, ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιωθεί επιτέλους στην αποτελεσματικότητα των φάσεων. Γιατί τώρα, όταν είναι ένα κρίσιμο μάτς. Το θεωρείς κακές εκτελέσεις, κακή πάσα τελική ή και τα δύο μαζί. Είναι κακές εκτελέσεις. Σήμερα ο Μποτία με τον Ντακώστα μπορούσαν να εκτεθούν χαμηλά και αποβολή να πάρουν και να βγουν στην πλάτη τους κτλ. Εκεί πιστεύεις ότι φταίει η μετριότητα του Βηγιαφάνες. Μισό λεπτάκι, θα σε διορθώσω. Ρωτάω, ότι αν, ναι. Αν δεν ήταν ο Καπίνο, δεν θα είχαν εκτεθεί πάλι. Ναι! Άθλοι ήταν σήμερα, όλοι τους. Ναι. Οι ίδιοι το λένε. Ναι. Και ο Βούζας πάλι, κύριε Μαλάτη, να το σχολιάσεις, που έλεγε ότι κάποιοι παίκτες δεν αποδίνουν τα αναμενόμενα. Δηλαδή τη διοίκηση δεν την άγγιξε. Αλλά είναι δικό σου κομμάτι, θα το σχολιάσεις μετά. Εγώ συνεχίζω. Και θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός αυτό το κακό που έχει με τις φάσεις πρέπει να το τελειώνει επιτέλους. Διότι η Ραπτόπουλε σήμερα πέσει ότι ήταν ένα παιχνίδι για την πρώτη θέση των play-off. Μπορεί να γίνει αύριο μέσα στην Τούμπα. Ερώτηση. Σωστά. Το ότι τελικές σήμερα τις κάνανε τα τρία τέταρτα, όχι ο Μπέρκ. Ναι. Τι σημαίνει αυτό. Ποιο πράγμα. Α, ο, ναι, ότι γίνανε οι τελικές του Παναθηναϊκού με κλωναρίδι εμπογκού. Να σε απαντήσω στα ίσα. Παρακαλώ. Το έκανε το παιχνίδι τακτικής, το παιχνίδι τακτικής του Ζουνίδη, έκανε αυτές τις ευκαιρίες, Ραπτόπουλε. Δηλαδή, ανέλησε το. Ότι έχεις ένα Σισοκό από αριστερά που είχε ο Γκάβρος, ξεχνιόταν να γυρίσει πίσω. Το χτυπάς. Είχε ένα Φιγκέιρας ταχυδυναμικά, λίγο σωματοδομή, δεν λέει κάτι ιδιαίτερο. Ο εμπογκού και καλύτερο τεχνίδι και ταχύτητα. Και επίσης ήθελα να σου πω, Ραπτόπουλο, ότι σήμερα και τα μπακ του Παναθηναϊκού τραβήξαν πολύ. Κουλιμπαλί, Χουλ, το σχολίασες. Ό,τι τραβήξανε. Πολύ. Αλλά ο MVP με διαφορά και σε σεφιστώ την προσοχή ολονών στην εντυπωσιακή εξέλιξη του Δημήτρη Κουρμπέλη,
που είναι μια φοβερή επένδυση για το μέλλον, αν δουλέψει με κάτω το κεφάλι. Όχι τύπου Χατζηγιοβάνη και Βλαχοδήμου. Ως οκτάρι λες. Όχι. Ως τι. Ως οκτάρι. Ως οκτάρι, ναι. Ναι. Μπροστά από το κουτρουπί και το μολέτο. Ναι. Ακριβώς. Ωραίος. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω τώρα ότι ο στόχος του Παναθηναϊκού για φέτος και οποιαδήποτε κατάκτηση άλλης θέσης πλην της πρώτης στα play-off είναι αποτυχία. Διότι δεν πρέπει να μικραίνουμε το μέγεθος του Παναθηναϊκού, διότι ο Παναθηναϊκός έχει μικρή. Πώς να το κάνουμε, ρε παιδιά, να είμαστε αντικειμενικοί. Πέρα από τη σημερινή νίκη. Μου λέει εμένα πολλά. Όμως μην βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Δεν έγινε τίποτα σήμερα που κερδίσαμε. Δεν κέρδισα κανένα κύπελο, δεν κέρδισα κανένα στόχο. Πάλι ταμείο των Ιωνίων. Μικρή νίκη. Δεν είναι, είναι μεγάλη νίκη Ραπτόπουλε, αλλά μικρή σημασία στην παρούσα χρονική φάση. Πικρή νίκη, γιατί δεν φέρνει στόχο. Μικρή άποψη, sorry. Πικρή νίκη για δύο λόγους. Γιατί το σκορ δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι. Από πλευρά έκταση του σκορ, ναι. Είναι πικρή νίκη. Αλλά από πλευρά εμφάνιση είναι πολύ μεστή και γεμάτη. Συμφωνείς? Ναι. Ωραία, λοιπόν. Εγώ θέλω να πω κάτι τελευταίο, γιατί σήμερα θα έχουμε λίγο σοκ. Απομυθοποιεί τον Ολυμπιακό. Αυτό το μάτς. Ραπτόπουλε, εγώ θα σου πω κάτι. Γιατί σήμερα, γιατί φέτος όλοι βάλθηκαν να παρουσιάσουν τη διαιτησία η πιο πενταρίσια όλων των εποχών. Ναι. Θυμάσαι κάτι μας στην αρχή του πρωταθλήματος που φόρτσαρε και καλά ο Γαύρος, πώς τα πήρε? Θυμάσαι εσύ, Τζόρντα, που είμαστε εδώ. Με Ηρακλή θυμάσαι ένα πέναλτι. Με τον Μπάου θυμάσαι κάτι καραντέ στον Πάου. Στον Πανιόνιο θυμάσαι κάτι ψάρι στο κέντρο. Στον Πανατρόμητο θυμάσαι κάτι πέναλτι. Μη λέμε ότι έγινε τώρα ξαφνικά 50-50, όταν χρειάστηκε ήταν 80-20. Ήταν έτσι. Δεν λέω όμως ότι παίρνει άδικα το πρωτάθλημα. Η ανυπαρξία δικιά μου και των υπολείπων του δίνει το πρωτάθλημα. Συνεχίζω. Θέλω να πω κάτι για το γηπεδικό και μετά να το πω. Κάνει την εκπομπή, δεν με ενδιαφέρει. Αυτά τα πράγματα θέλω να ακουστούν σοβαρά. Βγήκε τώρα ένας αρχιψεύτης, ένας καιροσκόπος σαν τον Τζίπρα και λέει ότι θα κάνει γήπεδο στο Γουδί. Θα πω κάτι ένα λεπτό να τα τρέξουμε λίγο στα παλιά. Εγώ Ραπτόπουλε ήμουν πάντοτε αντιδεξιός. Ναι, αυτό λέω. Πάντοτε αντιδεξιός. Το Πασόκ τι ήταν? Αριστερό ήταν. Και μην τα πεις αυτά, να σε κυνηγήσουν. Το Μούσι που. Το Μούσι αυτό που είναι επιλογή. Πώς είσαι εσύ, α πούμε, καραφλός? Εκείνο το ξέχασε. Ναι. Εμένα δεν είναι επιλογή μου να είμαι καραφλός. Δεν το είδε. Ενώ εσένα το Μούσι είναι επιλογή σου να είναι καραφλός. Συγγνώμη, Γιάννη. Το Μούσι μου προδιαθέτει αριστερό, σοφιστικέ, πασόκο, ρουφιάνο, καρδιολόγο. Δηλαδή, όποιο έχει μουσεί είναι πασόκ. Δεν σε νοιάζει. Εμένα, εγώ του μουσάτου δεν του γουστάρω. Και ο οικονόμο τη Νέα Δημοκρατία είναι. Άμα είναι μουσάτου, δεν γουστάρω του μουσάτου. Πρώην πασόκ δηλαδή. Γενικά, δηλαδή, άμα δω μουσάτου στον δρόμο, δεν το γουστάρω. Άρα, εγώ είμαι ύποπτο. Άμα μπορώ να τον κοπανίσω, δηλαδή, πολύ ευχαρίστω. Άρα, θα λαμογιοφέρνω για εσένα. Λαμογιοφέρνω. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Συνεχίσω. Όχι, φατσικό, δεν λέω ότι. Είναι όλα υποκειμενικά. Φυσιογνωμιστής. Ναι. Τα μούτρα σου. Ναι. Δηλαδή, πώς να σου πω. Συναλλαγή δεν κάνω μαζί. Άλλο είναι το λαμόγιο, άλλο κακό άνθρωπο. Άλλο λαμόγιο, άλλο κακό άνθρωπο. Όχι κακό άνθρωπο. Δηλαδή, άμα πάμε. Σταμάτα, ρε. Αν πάμε μια βόλτα, α πούμε, κτλ. Θα πει σταμάτα, μωρέ. Θα πει βενζίνη, μην πληρώσουμε. Θα πει, ξέρω εγώ, να κάνουμε καμιά λαμογιά. Να μην πληρώσουμε ΦΠΑ, μαύρα να τα πάρουμε. Διόδια σήκωσε τις μπάρες. Διόδια σήκωσε τις μπάρες και τέτοια. Το κίνημα του δεν πληρώνω με βάση αυτό. Ναι, κάπως τέτοιο. Σωστά. Λοιπόν, για το γήπεδο, επειδή είναι μια πολύ σημαντική ιστορία, το 2004 ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος μαζί με τον Ερασιτέχνη, δηλαδή όλοι μαζί, έπρεπε να αποφασίσουν πού θα γίνει το γήπεδο που είχε προτείνει τότε ο Υπουργός Παχοδέου Σουφλιάς. Δύο λύσεις. Ελληνικό και Γουδί. Απορρίφθηκε αμέσως το ελληνικό. Ναι, ναι. Και πήγαν στο Γουδί. Ναι. Βγαίνει ο Σουφλιάς σε ένα μήνα. Ο Σουφλιάς και λέει, είναι ο Σουφλιάς. Υπουργό υπεχοδέ, ναι. Ζει αυτό και λέει, πρέπει να ζει. Δεν ξέρω αν είναι ταρχιευμένο. Ζει ο Σουφλιάς να ζήσει. Λοιπόν, και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε εσείς του Παναθηναϊκού ότι στο Γουδί μπορεί να γίνει μόνο ένα γήπεδο 30.000 και ένα μικρό εστιατόριο. Ούτε ερασιτέχνη ούτε πράσινο. Οπότε τι κάνει ο κύριο Τσίπρα? Μισό λεπτό, πού θέλω να καταλήξω. Το ελληνικό απορρίφθηκε γιατί τότε ανήκε στην Ομαρχία Πειραιά. Έχει εκκλησία μέσα το ελληνικό κορόιδο. Λοιπόν, μπερδεύεσαι μήπως με το τέμενο στο Βοτανικό Παναγίνη? Όχι, όχι, όχι. Το υλικό έχει μέσα εκκλησία. Την επόμενη, χρονιά γίνεται σύμβαση Δήμου Αθηναίων ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τη Άκτορ Κατασκευαστικής για το γήπεδο στο Βοτανικό. Ναι. Βγαίνει ο ίδιος ο άνθρωπος που σήμερα προτείνει τον Παναθηναϊκό να κάνει γήπεδο και είναι υπέρ των προσφυγών για τους κορμοράνους. Ναι. Τότε λοιπόν βγαίνει και ακόμη μία, να πούμε, ανέραστη, άντε μην την πω υπουργό περιβάλλοντος, η Μπυρμπίλη, η οποία λέει ότι υπάρχει ένας πολύ ψηλός συντελεστής δόμησης στο Βοτανικό και δεν μπορεί να κατασκευαστεί το γήπεδο και ξεχάστε τον ερασιτέχνη και τα υπόλοιπα γήπεδα και τα εστιατόρια. Ωραία. Λοιπόν, άρα, θέλω να καταλήξω. Ένας άνθρωπος, ναι, ο οποίος είχε ασκήσει βέτο το 2009 στο να γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού, έρχεται σήμερα σαν Μεσσίας να πει ότι εγώ ψηφοδηρικά σας το κάνω. Τον εμπιστεύεται κανένας αυτόν? Απαντώ. Εγώ δεν τον εμπιστεύω. Απαντώ εγώ. Που δεν γουστάρω κανένα ακόμα και δεν έχω και κανένα συμφέρον. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Του Τσίπρα η κυβέρνηση είναι η καταλληλότερη κυβέρνηση
τα τελευταία χρόνια για να περάσουν, για να περάσουν όλα τα μέτρα, τα αντικοινωνικά και αντιεργατικά μέτρα, χωρίς να ανοίξει μύτη, ρουθούνι, χωρίς να σπάσει τράπεζα, χωρίς να γίνει καμία ας πούμε εξέγερση κτλ. Αλλά ο Τσίπρας είναι ο καλύτερος, ο καλύτερος πρωθυπουργός επικοινωνιακά για να περάσουν τα μέτρα, να σας πηδήξουν κανονικά, άρα είναι ο καλύτερος. Γιατί έρχεται ο Τσίπρας εδώ, και αντί να φωνάξετε τα από και τα λοιπά, τους δείτε αυτόγραφα. Για σαν του μάγκα του Τσίπρα. Εγώ είμαι μαζί με τους μάγκες. Stop. Όχι, με ένα λεπτό. Περίμενε, θέλω να πω. Και επίσης παίζουν και άλλα συμφέροντα σε αυτό το εγχείρημα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ο δήμαρχος Χολαργού Παπάγου είναι κολλητός του Μητσοτάκη. Και λέει και βγαίνει, εμπέζεται ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ξεχάστε το γήπεδο. Και ο Δήμος Ζωγράφου και ο Δήμος Αθηναίων ανήκουν στον Καμίνη και σε μία άλλη του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε υπάρχουν και πολιτικά συμφέροντα. Μην τρώτε τον παπά αμάσιτο και το παραμύθι και το σανό, γιατί πάλι θα βρεθούμε προεκπλήξεων. Στοπ, μαλάτο. Πες μου για τον Ολυμπιακό του δεύτερου γύρου. Το για, σημερινό μάτς. Για τον Ολυμπιακό του δεύτερου γύρου τα πες εσύ όλα. Δεν μπορώ να σταυρώσω που λένε λέξη. Ναι. Εκείνο όμως που έχω να πω εγώ είναι το εξής. Για φέτος. Ναι, ότι ακόμα είμαι πρώτος. Ακόμα. Από εκεί και πέρα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία κατέκτησε στη Θεσσαλονίκη το κύπελο στο βόλεϊ. Το είχαν έτοιμο. Ειδικά το πρωί. Το πήρε στο καθρέφτη. Πόσο. Ναι, το είχαν έτοιμο. Σκεπάζουμε μαζί. 3-1. 3-1 την Κυψιά. Άσε με σκάι μήνε με τον βόλεϊ. 3-1 και τον ΠΑΟΚ. Ναι. Φοβερό μήνυμα. Βέβαια η διαιτησία μας έδωσε 3 πέναλτι, αλλά τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Άσε σήμερα πες μας. Στο σε ξεκόλλιασε ο Παναθηναϊκός, λέγε σήμερα άστα. Τον Παναθηναϊκό ναι. Του έκανα χειρότερα εγώ στον πρώτο γύρο όταν είχα. Στραματσόνι. Μισό λεπτό. Τι είχες. Ναι, είχε τον Στραματσόνι. Ναι. Κανέναν δηλαδή. Ναι, και εγώ είχα μόνον την ίδια ομάδα σύν τον Μιλιβόγεβιτς και τον Ιντέγε. Ναι. Φωνάζαμε λοιπόν από εδώ ναι. Ότι ξέρετε κρατήστε τουλάχιστον τον Μιλιβόγεβιτς. Ναι. Γιατί σήμερα ακούω λένε διάφορες παρόλες όλοι, αλλά την πραγματική αιτία δεν μπορούν να τη βρουν γιατί δεν είναι Ολυμπιακοί. Να ακούσουμε. Τα χαφ του Ολυμπιακού και τα τρία ήταν αξιοθρήνητα. Διότι είχαν πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Δηλαδή ο Ντομίγκες έπαιζε πίσω από τον Ανσαριφάρ και οι άλλοι δύο είχαν προσκοληθεί στα center back. Αποτέλεσμα η ομάδα σωστό. Κομμένη στα δύο. Σωστό, οι αποστάσεις. Λοιπόν, πολύ σωστό. Δε, μια και δεν ξέρουμε μπάλα και μας λένε διάφορα, πάρτε να έχετε. Μπράβο, σωστό. Λοιπόν, δεύτερον, απεδείχθη για μένα με τα μέχρι στιγμής παιχνίδια ότι ο Ανσαριφάρ όταν έχει να αντιμετωπίσει ένα-δύο center back σαν αυτόν που πρέπει να συλλάβει η ποδοσφαιρική αστυνομία το Μολέδο ναι. Ο οποίος είναι ποδοσφαιρικός εγκληματίας και δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό μόνο, τον βλέπω με όλες τις ομάδες. Ο άνθρωπος είναι δηλαδή να μην πω παραπάνω. Όχι. Λοιπόν, ναι. Όταν μπλέξει εκεί ναι. δεν μπορεί η γνώμη μου. Παρόλο ότι έλεγα φέρτε τον, το έλεγα φέρτε τον γιατί. Ποιον, τον Ανσαριφάρ. Ναι. Δεν σ' άρεσε δύο μάτς τώρα. Ένα λεπτό. Περιμένεις την τόση. Ένα λεπτό. Ναι, ναι. Εγώ λέω ότι είχα τον Ιντέγε και λέω να φέρει και ένα δεύτερο center for και ας είναι αυτός. Οκ. Okay. Ναι. Γιατί είχα το άλλο το παλτό που το ξανάβαλε σήμερα και δεν κατάλαβα και το λόγο. Δηλαδή τι θα για τον κάνουμε. Αέρα τον έβαλε, το λέω εγώ. Κύριε για τον αέρα. Καμινάδες θα κάναμε. Για τον αέρα. Τον Αντωνιάδη. Καρντός ο τρία. Από την εξέδρα δεν μου κατέβασε τον Αντωνιάδη και ήταν και ο Δωμάζου στο γήπεδο. Έτσι θα λέω εγώ τώρα ναι, για να ξέρετε. Καλά. Επίσης όταν τα έλεγα, ο κύριος Αλέφαντος, ο σεβαστός μεν, γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός δεδομένος, μας έλεγε στον Κωστή το Ραπτόπουλο ότι πιο έφυγε ο πουλήσαν τον τάδε παίχτη το Σιώβα. Δεν καλός ο Σιώβας, είναι αργός, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Είναι όλα τα κακά ο Σιώβας με 6 πρωταθλήματα και δεν ξέρω 3-4 κύπελα και 3 ντάμπλ, κάτι τέτοιο. Δεν είναι καλός παίχτης ο Σιώβας. Έχουμε τώρα κάποιος από το Σιώβα. Απάντηση είναι όχι κύριε Νίκο, δεν έχουμε και ασχολούμαι εγώ. Δεύτερον, όταν έφυγε ο Μιλιβόγεβιτς και φώναζα εδώ πέρα. Ναι. Λέει ο Κωστής να έφυγε ο Μιλιβόγεβιτς, μην ασχολείσαι λέει σιγά τον παιχτάρα. Κύριε Νίκο, έλεος. Έλεος. Όσο και να συμπαθώ εγώ τον πρόεδρο, τον όποιον πρόεδρο του Ολυμπιακού, δεν με ενδιαφέρει πώς λέγεται. Α, δεν θα μπορώ όμως να μην του καταλογίσω και τα λάθη του. Διότι
Δεν μπορεί την ομάδα να την κάνεις ρευστό, να λες έχουμε μεγάλο ρόστερ, βαθύ ρόστερ, και εγώ τώρα δεν βλέπω ρόστερ, παρά βλέπω 16 κουρασμένα παλικάρια με δύο τερματοφύλακες, 18, εκ των οποίων ο ένας τερματοφύλακας είναι νεαρός, και θεωρήσαμε με τους Τούρκους ότι έφταιγε μόνο αυτός, δεν έφταιγαν οι άλλοι. Λοιπόν, σοβαρευτείτε εκεί κάτω, στον Πειραιά. Σοβαρευτείτε όσο μπορείτε, κύριε Μπούζα. Έχουμε ακόμα 5 αγωνιστικές. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος για τίποτα, και ας λένε αυτοί που είναι αντιολυμπιακοί ότι το έχουμε πάρει το πρωτάθλημα, κοιτάνε να μας κοιμήσουν. Εγώ όμως δεν κοιμάμαι. Μάλιστα. Εγώ όσο μπορώ, ένα λεπτό, ναι, μιλάω λιγότερο από όλους. Σωστό. Εγώ όσο μπορώ θα σας φωνάζω, θα σας προειδοποιώ και θα σας παίρνω και τηλέφωνο κάτω. Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό, να μην λέτε ότι το κύπελο έχουμε στόχο. Δεν έχουμε στόχο παρά μόνο να πάρουμε το πρωτάθλημα τώρα. Το κύπελο βλέπουμε, το πρωτάθλημα το θέλουμε. Και επίσης, αν κάποιος θέλει να αφήσει την ομάδα, ναι, υπάρχουν άνθρωποι που θα τον αντικαταστήσουν. Να είναι σίγουρο. Έριξε πόντα τώρα. Λοιπόν, τώρα κάτι είπε τώρα. Από εκεί και πέρα, ανοιχτά, μην ξαναδώ τον καρτόσο μέσα στην ομάδα. Άμα το δεις, θα γίνει. Μην ξαναδώ αυτό τον Παλαιστή που κάνει το αριστερό μπακ και τον έψαχνα. Η Ιορδάνη, σταμάτα. Όχι, τι θα γίνει άμα του δεις. Θα πέσει κράξη. Αυτό που γίνεται. Λοιπόν, δεν σε ενδιαφέρει εσένα, εσύ είσαι παοκάρα με δύο πρωταθλήματα. Αστέρι της Λίβερπουλ. Κάτσε εκεί. Τίμια όμως, ε. Φτάνει. Ναι. Τώρα η ροδέλα το πιανού πονάει, ξέρουν αυτοί που χάσαν το κύπελο μέσα στο σπίτι τους, γιατί είμαι ακόμα πρώτος. Λοιπόν, ναι, σοβαρευτείτε, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Ξεκούρασε τους παίχτες, μίλα τους. Και να μου κατεβάσει τα 5 επόμενα παιχνίδια την ίδια ενδεκάδα. Δηλαδή, Καπίνο, Φιγκέιρας, Δελαμπέγια, Μποτία, Ρέτσο. Όχι, τι? Μποτία και Ντακώστα. Τον Ντακώστα τον Αλγερινό, ναι. Καπιάσο, Ρωμάο, ναι. Μανθάτη, Φορτούνη. Και αριστερά θα μου βάλει τον Ανδρούτσο να έρχεται και στα χαπ και να παίζει και πίσω από το Σέντερ Φορ. Και τον Ανσαριφάρ. Ο Σεμπά είναι χειρότερος από μένα. Ο άνθρωπος κρέμασε. Τους κάσανε. Λοιπόν, το νου σας, εγρήγορση, και εδώ είμαστε. Ασλαμά, το ντέρμπι. Δύο κουβέντες, σ' ακούω. Εδώ είσαι. Ντέρμπι. Ντέρμπι. Ένα από τα τρία κορυφαία ντέρμπι στον πλανήτη Γη, τα έχουμε ξαναπεί, έτσι. Ναι. Όλο το ζουμί, παιδιά. Για σένα. Ναι. Όχι, εμένα, για όλους. Ναι, για σένα. Ναι, ναι, ναι. River Plate, Celtic Rangers και αυτό. Ναι, 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 ναι. Για σένα. Ναι. Και σαν χρώμα και σαν κουλτούρα, σαν αίσθηση, σαν τα πάντα. Σαν κοινωνικό υπόστρωμα κτλ. Λοιπόν, όλα τα λεφτά για το ποδόσφαιρο για μένα είναι η φάση του 37. Εκεί που ο Μολέδο κάνει με τα δύο πόδια δολοφονικό τάκλι. Στο Αράουτ. Κοντά, εννοείς, στον Δημήτρη. Στο Αράουτ, με συγγενείς. Ο παππούς μου το λέγει. Στο πλάγιο, ναι. Στο πλάγιο, ναι. Πλάγιο, με συγκίνηση πραγματικά. Συγγνώμη, εντάξει. Πραγματικά με συγκίνηση. Τελειώνεται. Λοιπόν, στον Κουρμπέλ. Ναι. Και δίνει φάουλο ο διαιτητής. Περίμενε. Δεν δίνει φάουλο. Δεν κατάλαβε κανείς τι έδωσε. Φάουλο έδωσε. Ο Κουρμπέλης έχει την ψυχραιμία και πιάνει την μπάλα με τα αριστερά χέρι. Ναι. Την πιάνει. Μετά ελεύθερο λοιπόν, το σημάδι. Ναι, γιατί λοιπόν, έκανε τρεις δικοί μας μόνοι του. Αλφα, αλφα, απορίες. Ο διαιτητής τι έδωσε. Ελεύθερο. Το είδαμε τώρα τρεις φορές. Έδωσε ελεύθερο. Β. Ο Ζέκα, τι ζητάει ο Ζήλος από τον Κομίνη. Τι ζητάει πραγματικά. Σωστό. Τι ζητάει, ειλικρινά. Κάρτα στον Εμολέδο, εγώ το κατάλαβα. Και γάμα, ποιο είναι όλο το ζουμί. Πού είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό το τάκλινγκ. Αν το έκανε αντί για τον Μολέδο, ας πούμε, ο Ζάκα Αλεξή Ρωμαό. Τι θα έκανε ο Κουρμπέλης. Εγώ λέω θα είναι κάτω νεκρός. Δεν είναι για τον Κουρμπέλη και αντιστρόφως. Μπορεί να το κάνει κάτι, ας πούμε, ο Μποτία στον Ανδρούτσο. Ξεχνάς ότι ο διαιτητής εμπλέκεται στη φάση και δίνει επίθεση. Όχι, άλλο είναι το ζουμί. Ναι, τι ναι. Θέατρο κάνει ο διαιτητής. Ο διαιτητής για να καλύψει τη λάθος πάση. Που κάνουνε ότι πονάνε με το παραμικρό. Ναι. Άρα Φορτούνης τι έπρεπε να δει. Εντάξει, σήμερα λοιπόν ο Κουλούρης στο τάκλινγκ του οικονόμου νόμιζα ότι ο οικονόμου τον μασέρωσε. Πραγματικά λέω το μασέρωσε ο Αλιταράς. Δεν υπάρχει περίπτωση έτσι που έκανε. Λέω το μασέρωσε το παιδί. Πάει. Και δεν το είδαμε, ας πούμε. Oh. Γενικά για όλους το λέω. Στον Ηρακλή προχθές πέφτει ο Κούρος. Λέω τι έγινε, τον πυροβολήσανε.
Αυτό εδώ δείχνει πόσο τι αισχρό θέατρο κάνουν οι ποδοσφαιριστές σήμερα. Τέλος. Πολύ καλά, πολύ καλά. Πολύ εντάξει. Τσέλσι είδες. Τώρα άλλο. Είδα Αγγλία όσο μπορούσα είδα. Είμαι υποχρεωμένος να διαβάσω τα δύο μηνύματα του Παναγιώτη Παπαδόπουλου και δεν θα πω τίποτα άλλο εγώ. Φτάνει, πάρα πολύ μίλησα. Το πήρα το λεπτό μου που είχα εγώ. Ναι, ναι. Να τα διαβάσω. Γιατί είναι ένα παιδί που ναι. είναι πιο πάω από τον πάω. Δεν σχολιάζω, ας πούμε. Αλλά πάνω απ' όλα αγαπάει το ποδόσφαιρο. Εδώ. Σαν και εσένα. Εδώ. Ναι. Λοιπόν, ναι. Μία γκέλα ο γιος του Σαββίδη τότε με αυτό που έγραψε και ένιωσε ανθυγμένη πολύ σωστά στην πλατεία. Δεύτερη σήμερα από αυτόν που δεν καταλαβαίνει το κλίμα στα πάνω. Θα πάω Πανιόνιος. Σηκώνει τα χέρια ψηλά. Εντάξει, δεν είναι και υπόδουλοι οι πάνθυρες. Ζητήστε μία συγγνώμη από την πλατεία. Και το άλλο του μήνυμα, τα άλλα δύο τα έχω σβήσει. Το άλλο του μήνυμα, το κρατάω. Δεν λέω το χαρακτηρισμό. Για τους δικούς μας στη θύρα 2, που είναι δίπλα στους φιλοξενούμενους, ας τους πει κάποιος ότι οι δικοί μας, όταν κατεβαίνουν στην πλατεία, βολτάρουν μέσα στους Πανιόνιους. Και το ξέρουν τα παιδιά πολύ καλά του πάω. Για ποιο λόγο σήμερα υπήρξε ένταση με τους πάνθυρες, αλλά έτσι είναι. Όταν ζεις στον μικρό κόσμο, τον εντός έδρας αγώνων μόνο, τι να πεις. Είμαι πολύ απογοητευμένος σήμερα. Παναγιώτη, καλησπέρα. Χαίρομαι που έκανα μαζί σου ραδιόφωνο για 3 χρόνια. Σου βγήκε η ψυχή από το Λάριγκα για να πάρεις αυτή τη νίκη. Δεν το είδα το μάτς. Άθλιος ο Άρης λένε, δεν είδα τίποτα. Μία από τα ίδια με το Κισαμικό είδαμε. Ναι. Λοιπόν. Τι είδες? Είδαμε μία ομάδα η οποία δεν έχει φυσική κατάσταση, δηλαδή μιλάμε τώρα σχεδόν στο 0. Ναι. Λες και οι παίχτες είναι βιδωμένοι στο έδαφος, δεν είδαμε κάποια κίνηση, λίγη ενέργεια, τίποτα. Τίποτα. Τους πήραν τα μάτια. Τι πήρανε? Τα μάτια, τον Τάτο, του πήραν τα μάτια, τους άλλους. Ξέρουν αυτοί. Και ένα στοιχειώδες παράδειγμα επίσης για το τι συμβαίνει αυτή τη ομάδα είναι ότι ο Τάτος μάτωσε η φανέλα του Τάτο και δεν είχαν εκείνη την ώρα δεύτερη φανέλα και περιμέναν 5 λεπτά. Παίζαμε με 5 λεπτά. Επειδή έχει κοιλιά ο Τάτος, την κάνει συνέχεια έτσι τη φανέλα και να κρύψει την κοιλιά. Ναι, την τραβάει κάτω. Ναι, τέλος πάντων. Μάτωσε τι θέσεις έχει. Λοιπόν. Μάτωσαν τα χέρια του Τάτου από το τράβηγμα. Αυτό έγινε τι, μάθος φανέλα. Συγγνώμη, λοιπόν. Και Βασίλη, επειδή το βλέπα, αλλά το βλέπα όσο μπορούσα. Δεν είδα τίποτα. Έβλεπα κυρίως τον πάω. Από κάποια σύγκρουση προφανώς, δεν ξέρω, ότι είχε κάποια αίματα στη φανέλα του Τάτου. Και δεν υπήρχε δεύτερη φανέλα στον πάγκο εκείνη την ώρα. Και πήγε ένας τρέχοντας στα αποδυτήρια για να φέρει δεύτερη φανέλα. Και η ομάδα έπαιζε 5 λεπτά τουλάχιστον με 10 παίχτες. Τρομερά πράγματα. Παρακαλώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή ούτε με τα κουμποσκήνια ούτε με τις προσευχές δεν ανεβαίνει η ομάδα. Έκανε την προσευχή ο προπονητής. Ναι. Έκανε τάμα, να ξέρεις. Καλά και αυτά, πήραμε 3 παιχνίδια τώρα, μένουν άλλα 12. Αλλά έτσι δεν πρόκειται η ομάδα να ανέβει. Με αυτές τις εμφανίσεις δεν πρόκειται η ομάδα να ανέβει. Πρέπει πάση θυσία να δουλέψουν όσο μπορούν σε αυτή τη φυσική κατάσταση, να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και ο γυμναστής και ο προπονητής. Έχουμε τώρα ένα μάτς θεωρητικά και αυτό εύκολο, γιατί αυτό λέγαμε και για την Καλονή. Μπορείς θεωρητικά να εύκολο. Την 11 του Άρη σήμερα. Γαλάζιο που πλήνα. Την 11 του Άρη. Την 11 είναι ρε. Κάτσε λίγο. Λοιπόν, Χαριτονίδης, Σόουζα πίσω τα. Χαριτονίδης είναι εκείνος ο ψηλός. Ναι, ναι. Σαν γέρος είναι εκείνος. Ας πω το δράμα. Λοιπόν, δεν ήταν καλό σήμερα. Δεν ήταν καλό σήμερα. Ο Χαριτονίδης ήταν ο μπαμπάς του με το ΣΥΡΙΖΑ. Βοήθησε το παιδί. Έτσι ώστε λοιπόν, να πάει μαύρο στο σπίτι. Λοιπόν, Διούδης αρματοφύλακας, Τζανακάκης δεξιά πίσω, Καράμπελας αριστερά πίσω. Πόσο χρόνο είναι? Μία τραγωδία, 33. 33 χρονών ο Καράμπελας. Μία τραγωδία, καλύτερα να σταματήσει. Ο Καριτονίδη ποιος έπαιζε σε τερμπακ? Ο Σόουζα. Ποιος Σόουζα? Ο Πορτογάλος. Ο Πορτογάλος. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Καράμπελας καλύτερα να σταματήσει μόνος του να αποχωρήσει. Καράμπελας, Βασίλη, σου είπα εγώ. Να αποχωρήσει από μόνος του. Από την Ισπανία την πριμέρα είπε δρασίλη. Αν σέβεται λίγο τον κόσμο του Άρη και εδώ πέρα που ξεκίνησε, αν σταματήσει μόνος του το ποδόσφαιρο. Παρακάτω. Χαφ. Λοιπόν, χαφ ήταν ο Τάτος. Ο Τάτος δεκάρι. Ο Τάτος είναι με την κοιλιά. Ο Ρόβας Γκαρσία. Ο Ρόβας λοιπόν, πόσο χρόνο είναι? Ο Ρόβας πώς, 31. Πω, 34. Λοιπόν, Ρόβας Πιτού Γκαρσία. Πόσο χρόνο είναι ο Πιτού Γκαρσία? 33. 33 μισό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αριστερά Ντούνις ξεκίνησε. Ντούνις δεξιά, Μπαργκάν αριστερά, που ο βγήκε με αναγκαστική αλλαγή. Μπήκε ο Καπνίδης στη θέση του. Λάθος για μένα η αλλαγή αυτή. Και ο Ήλις μπροστά. Δεν μου λες. Αυτοί οι τρεις. Κατάλαβες τι αυτοί οι τρεις μπροστά. Να καταλάβει το ζουμί αυτό. Στάσου λίγο. Αυτοί οι τρεις μπροστά. Σου δείχνουν ότι. Σταμάτα λίγο, ρε. Δείχνουν ότι έχουν πρόβλημα τεράστιο φυσική κατάσταση οι τρεις μπροστινοί. Ήλιτς, Μπαργκάν και Ντούνις, όχι. Όχι. Η συγκεκριμένη, όχι. Η μπροστινή, όχι. Ότι... Όλοι από εκεί και πίσω. Όλοι. Άπαντες. Ναι. Από εκεί και πίσω έχει ένα γεροκομείο που είναι εκεί στην κάτω τούμπα που λέγεται Καρίσιο. Το Καρίσιο γεροκομείο. Στα μνήματα κοντά. Είναι για να τους πάρεις εκεί και μετά τους στείλεις στα μνήματα. Αυτούς τους έφερε ο Καρυπίδης.
και ας αφήσει τις λακαμίες ο γυμναστής του Άρη τη φυσική κατάσταση, γιατί αυτός η ίδια ομάδα. Πόσο καιρό είναι ο Καρύδας εδώ, πόσο καιρό έχει πάει. Πόσο είναι, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Από την τέταρτη, πέμπτη εβδομάδα ο Άρης πρέπει να τρέχει καλύτερα. Να δω πώς θα τρέχει σε 15-20 μέρες ο Τάτος, ο Ρόβας. Αυτό θα το δούμε τώρα. Γκαρσία. Τώρα Βασίλη, κάτσε τώρα να το πω. Ναι, πω. Πες το. Τζόρνταν, πόσο κολλητός ήταν στο πλούι. Έκανε λάθος με τον Αναστόπουλο. Εγώ τον έλεγα. Καθόλου λάθος δεν έκανε. Έκανε μεγάλο λάθος. Εμένα με πιάσε, προπονητή στη Βέρεια. Πρόσεξε να δεις. Φίλος του Καρύδα. Ο Καρύδας είναι ο Νικολάκης από τη Βέρεια. Και μου λέει Τζόρνταν πριν 10 μέρες αυτό, 12 μέρες. Μου λέει Τζόρνταν, έλα να σου πω κάτι για να ξέρεις. Ο Νικολάκης ο Καρύδας μου είπε ότι οι παίκτες του Άρη όλοι είναι υπέρβαροι. Και έχουν πρόβλημα με τη φυσική κατάσταση και κάναν αυτά και αυτά και αυτά. Και λοιπά. Παίρνω λοιπόν το διευθυντή μου που λέει ο Μάριος και του λέω αυτό και αυτό. Και μετά από δύο μέρες τη βγάζει ο διευθυντής μου, τον εργοφύσιο, δεν ξέρω ποιον είναι εκεί πέρα να πούμε, για να πει τι έγινε με τη φυσική κατάσταση λοιπόν. Αγύμναστη ομάδα και φάνηκε για ακόμα μια φορά και σήμερα που είδα εγώ και τον Πάο και τον Άρη. Σε δύο τηλεοράσεις τα βλέπα λοιπόν αυτά και το είδα. Δηλαδή, έχει πρόβλημα φυσική κατάσταση. Σε όλο τώρα, δηλαδή αυτή την ομάδα, αν την πάρει ο διευθυντής, ας πούμε τον Καρύδα και την προπονήσουν, θα είναι καλύτερη φυσική κατάσταση. Δεν ξέρω, φίλε, εμένα με είπε. Δεν μας χαίρεσε και εσύ, φίλε. Εμένα με είπε ο Νούσιας από τη Βέρεια, ο Νούσιας ο προπονητής από τη Βέρεια. Όχι, γιατί να μην σε πιάνει, δεν πάρει τίποτα. Νούσιας. Ναι, ο Νούσιας. Πού είναι αυτός, τι είναι αυτός. Ο Νούσιας που ήταν προπονητής κάποτε στη Βέρεια. Τη Βέρεια. Άσε μίκρονο διπλό τελικό. Ναι, ναι, άσε μίκρονο, ναι. Τέτοιες προπονητές. Ναι, ναι. Και κάτι για να τελειώσω. Δεν υπάρχει για να σου πω τα παιδιά. Τα άσα μίκρονο μισά. 8 βαθμούς πίσω από την ομάδα. Τελειώσαμε, θα πάμε στο διάλειμμα. Όχι, εγώ δεν μίλησα, δεν τελειώσαμε. Εγώ μιλήσω, δεν μιλήσω. Έκανα ησυχία και δεν μίλησα, δεν καταλάβατε καλά. Σε παρακαλώ, Ραυτόπουλε, ο Θόδωρος είμαι, ο Χρυσαυγίδης, ο Αριανός. Πες το άμπαλο το παιδάκι, για σένα λέει, ναι. Τα λέω όλα. Όχι, για μένα. Ότι ποτέ οι δεύτερες φανέλες δεν είναι στον πάγκο. Πες το άμπολο να μην μιλάει για τον Άρη. Εγώ έχω δει πολλές φορές. 21 χρονών παιδάκι. Άντε λέει, 21 χρονών παιδάκι. Λοιπόν, 5 δευτερόλεπτα μπορώ. Να αλλάζουν φανέλες μετά από τραυματισμό εκείνη την ώρα. Λοιπόν, 5 δευτερόλεπτα. Δεν θα πω πολλά πράγματα. Βρείτε τώρα να σχολιάσουμε μετά. 3 λεπτά. 3 λεπτά. 3 λεπτά. Το ένα θα τα αφιερώσω. Φωνάζαν Βούλγαρους τους Παοξίδες οι Πάνθηρες. Αν έγινε δεν αυτό, πήγα στο κήπεδο, εγώ το είδα από την τηλεόραση. Δεν λοιπόν, το ξέρουμε να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, μα φωνάζαν Βούλγαροι και δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Καλά λοιπόν, του κάνανε. Θα πω και για τον Μπέλκα. Λαράκι, τα βλέπει καλά τα πράγματα στον Άρη προφανώς. Λοιπόν, έτσι. Εγώ οφείλω να πω. Δεν καλά τα πράγματα στον Άρη. Πρέπει να λέμε ωραία λόγια επειδή πήραμε το μάτσο το 95. Λοιπόν. Όχι για τη φανέλα είπε. Ναι, για τη φανέλα, τα άλλα τα βλέπει ωραία. Θα λέει και άπαλου να πούμε. Ναι, λέγε. Λοιπόν, ένα λεπτό μόνο θα πω για τον Ασλαμά, ναι, ο οποίος αγαπάει το ποδόσφαιρο. Ναι, και έρχεται και ένα μήνυμα τώρα από τον Χρήστο από την Αλεξανδρούπολη εδώ γραμμένο. Ό,τι θέλει, ναι, λέγε. Χαρακτηρισμό δεν λέω βέβαια, διότι όχι, δεν πρέπει ναι, να τα πω. Εντάξει, ναι. Επίσης λέω ότι αφορά. Το, μισό λεπτό. Φίλε, πες λέει αυτόν τον, ξέρω εγώ, τον Ασλαμά, ότι αν αγαπούσε το ποδόσφαιρο δεν θα μισούσε ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε την Μπαρτσελόνα. Και να κερδίζουμε καλή κουβέντα, λέει, δεν θα πει ο υποκριτής πρώτον. Εγώ φίλιο, δεν το... πάω, μια χαρά είναι. Ναι, τέλος πάντων. Η Μπαρτσελόνα χρήστηκε από την Αλεξανδρούπολη. Ναι. Για πες μου εσύ, μέχρι εκείνη την αποφράδα βραδιά του Μαΐου του 2006. Ναι. Πρόσεξε. Πού υπήρξε ποδοσφαιρικά στην Ευρώπη, τα ξαναείπα. Λοιπόν, τα ξαναείπα. Από τον Τεπό ναι. μέχρι την Μπότσαρη, ναι. έψαχνα στα AI της να βρω άτομο να ασχοληθεί με Μπαρτσελόνα. Και σου λέω κάτι άλλο, Χρήστο από την Αλεξανδρούπολη. Που με χαρακτηρίζει ναι. έτσι. Το 94. Το 94 η Μπαρτσελόνα ήρθε στο χωριό μας να παίξει τελικό. 4 ευρώ. Ναι. Έτσι, το 94. Ναι. Ο Ασλαμάς ήταν μέσα, πήγε. Ναι. Ναι. Έτσι, ναι. γιατί αλληλογραφούσα με τον Φίλιπ Ντόν, τον διαιτή του αγώνα, τον Άνω, τον Πανεπιστημιακό. Όχι την Μπαρτσελόνα, τα Λέσια, που ήταν για να φάγανε το 2004. Εσύ! Λέσια. Εσύ που είσαι παντού στην Μπαρτσελόνα! Κατέβηκε, ξέρω εγώ, Χρήστο, ξέρω εγώ. Ναι, ξέρω εγώ. Πάνε τώρα και φάνε ένα φιλικάκι. Βγάλε. Στο Φαρούκ. Πάρε ένα φαρουκάκι. Χρήστο, σε δικαιώνει, καταλαβαίνει τώρα. Τέλος πάντων. Πάνε φάει ένα φαρουκάκι από μένα κερασμένο. Ναι. Από τον Αντίν. Από τον Αντίν. Από μένα κερασμένο. Τελείωσε. Με ξέρει τα φιλικά. Πάει τελείω. Ο Ασταμά λοιπόν που αγαπάει το ποδόσφαιρο. Τι να μου πει, ρε φίλε. Έβγαλε το τρίτο. Σταμάτα, μιλήσουμε τώρα. Πάω μέσα από το γήπεδο με εισιτήριο στη ζωή μου 900 φορέ. Πότε. Σε φιλικά τέλη του 70 πήγαινα. Το Πάο. Πήγε στην Τούμπα, εσύ στο Πάο. Μια και δύο. Εσύ πότε πήγες, τελευταία φορά πότε πήγες στην Τούμπα, εσύ. Ευτυχώς τελευταία ο Θεός μου βοήθησε. Πριν 40 χρόνια. Έχω να πάω 15 χρόνια. Μόνο. Αλλά δεκαετία, μόνο 15. Δεκαετία 70. 80 τότε και 90. Ναι. Τότε ρε μεγάλο, ναι. Λοιπόν. Ναι. Μπάγκερ. Να βλέπω ρε φίλε το Βιόλι.
Ναι. Του Τσιόλτη. Είδε λοιπόν. Πήγαινε και έβλεπα Τερζανίδη. Λοιπόν. Παρίδη. Καλά, καλά, εντάξει. Έχετε τρία λεπτά και θα γίνει διάλειμμα. Με διακόπτουν, εγώ δεν πήρα. Τρία λεπτά. Όχι, για μένα να τρία λεπτά. Ο Χρήστο από την Αλεξανδρούπολη. Και για σένα και δεν είχε άδικο ο Χρήστο από την Αλεξανδρούπολη. Διότι. Χρονόμετρο. Ναι, εντάξει. Διότι. Μπάγερ Αμβούργο. Σέλτικ Ρέιτζερ. Μπαρσελόνα Ρεάλ. Γιουβέντου Τωρίνο. Φενέρμπαξε Μπεσίκτα. Λίβερπουλ, Μάντσεστερ United, Άγιαξ, Φέγενορντ, Λιόν, Μαρσέιγ. Σου λέω κάποια από τα ντέρμπι της Ευρώπης εγώ, τα οποία είναι υποδιέστερα του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Λιόν, Μαρσέιγ. Κατά τον Ασλαμά, ναι. Λιόν, Μαρσέιγ είναι ναι. Πάνω από το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Εννοείται. Όπως είσαι εννοείται. Εννοείται. Άκη, όπως εννοείται. Εννοείται. Δεν μπορεί να καταλάβει, δε Χρήστο. Λοιπόν, Χρήστο, σαν χρώμα. Εγώ θέλω σαν κοινωνική σύγκριση. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Επειδή. Ποιε είναι οι ρίζε στην κοινωνία τη Αθήνα. Άκου τώρα, επειδή είπε πολλά. Δεκαετία μετά τον πόλεμο και λοιπόν, μεσοπόλεμο. Λοιπόν, άστα τώρα, λοιπόν, άστα δε Χρήστο. Όχι, άστα, άστα. Άστα το Χρήστο. Τι μα λέει τώρα. Τσουμπάγκερα Βούργο, βρε. Θα με βάλει τον χρόνο, τελείωσε. Τσουμπάγκερα Βούργο, βρε. Χοπλα, χοπλα. Άστο τώρα. Τσουμπάγκερα Βούργο. Εγώ τα λέω αυτά. Η Γερμανία το έχουμε βάλει και θέμα. Δεν υπάρχει. Α, εσύ τα γράψα. Αυτό το τζάμπα να σου πούμε το παιδί, συγγνώμη. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο δεν το αγαπά. Αν αγαπά μόνο τη Manchester United και τον Ηρακλή, του άλλου όλου του Ιρακλή. Έχει διαφορετικό ντέρμπι. Λοιπόν. Έχει κάποια κατά πενταετίε. Κατά πενταετίε. Όντω είναι Μπάγκερ Αμβούργο μία τριετία. Πέντε λεπτά. Μία τριετία είναι Μπάγκερ Κολό. Δεν είναι διαχρονικό. Ποιο μιλάει τώρα, Σλαμά, σίγουρο. Τι να κάνουμε τώρα. Και τι να κάνουμε τώρα. Συνέχισε, τι να κάνουμε. Εγώ χορηγού, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πρόσεξε να δει. Δεν γουστάρει την Ολλανδία, δεν γουστάρει τη Γερμανία, δεν γουστάρει την Ισπανία, δεν γουστάρει την Ιταλία. Ναι. Αλλά αγαπάει το ποδόσφαιρο. Οπαδικά αυτό. Τη Λίβερπουλ δεν τη γουστάρει, προσέξτε να δείτε. Το πάω του. Η Μπαρσελόνα δεν γουστάρει, αλλά αγαπάει το ποδόσφαιρο κύριο. Ναι. Οπαδικά δεν τη γουστάρει. Εγώ θέλω να μου πει ο διευθυντή μου λοιπόν γιατί σε έδιωξε από το Μετρόπολη. Άλλη φορά θα μου το πει, όχι τώρα. Επειδή είπε για τον διευθυντή μου. Κάνω ότι δεν άκουσα. Εγώ θέλω μια απάντηση τέλο πάντων. Κάνω ότι δεν άκουσα. Επειδή εγώ ξέρω. Αλλά δεν το λέω. Ναι. Θέλω τώρα εσύ να πω. Ξέρεις. Ναι. Καλοσύνη σου. Μου το είπε εμένα ο διευθυντής. Λοιπόν, ξέρεις εσύ και δεν ξέρω. Άκου λοιπόν, θέλω να μιλήσω λίγο για το μάτς τώρα. Αυτό το αφήνω για άλλη φορά. Θέλω να πω για το μάτς. Για τον ΠΑΟΚ δύο κουβέντες. Καταρχήν μπράβο στον κόσμο. Σχεδόν 20.000 μέσα πάνω από 18.000 λοιπόν πήγαν να δουν ένα θέαμα. 20.000 μέσα. Μην είσαι κομπλεξικός. Όχι, μου είπα άτομο 20.000. Είχε πάνω από 18 λέω. Και στη λεωφόρο σήμερα 5.000. Λοιπόν, ακόμα μια φορά βγάζει το κόμπλεξ σου λοιπόν εδώ πέρα. Πάνω από 18.000 είχε του Μάτσου. 1,5 λεπτό. Σήμερα ο ΠΑΟΚ αναμενόμενο ήταν να το παίξει έτσι ο Πανιόνιος. Όπως λοιπόν όποια ομάδα και βλέπει και Τρίπολη και βλέπει και ποια άλλη δεν είπα μέσα στην Τούμπα τον παίζουν τον ΠΑΟΚ ψηλά για να μην μπορέσει να αναπτυχθεί, έχει αυτό το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά κατάφερε, φάνηκε και. Πώς το λένε και η ποιότητά του, φάνηκε να πούμε και η φυσική του κατάσταση. Καινού. Του ΠΑΟΚ βεβαίως. Και ο Πανιόνιος φανταστική ομάδα, έτσι. Λοιπόν, ήταν τυχερός βέβαια τελευταία λεπτά ο ΠΑΟΚ που έβαλε τον γκολ με τον Πέλκα. Τώρα έβαλε τους Έλληνες. Για τη χειρονομία. Έχει τα κάποια κολλήματα ο Ίβιτς όσον αφορά με ορισμένες αλλαγές. Βλέπει δεν του βγαίνουν ρε παιδί μου κάποιοι παίκτες και αργεί να κάνει τις αλλαγές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει. Από εκεί και μετά, όσον αφορά με τον Πέλκα, εγώ τώρα σαν ΠΑΟΚ, λέω του Πέλκα λοιπόν, σαν φίλαθρος του ΠΑΟΚ, λέω του Πέλκα να ψήσει λίγο το μυαλό του διότι είναι άψητο, είναι μικρός. Μπορεί να του βγει και τότε, εγώ δεν θέλω να τον κατηγορήσω ή να τον δικαιολογήσω, αλλά τέτοιες ενέργειες δεν αρμόζουν σε ποδοσφαιριστές. Όχι, γιατί έτσι είναι. Βεβαίως. Ναι, τον τιμωρείς με πρόστιμο. Όταν έδινε τα παπάρια τον Καρασκάκη στο Καρασκάκη, γιατί τον χειροκροτούσες. Ναι, εκεί τον έβριζε όλο τον Καρασκάκη. Τον Καρασκάκη. Και τον ΠΑΟΚ και αυτόνα. Και μπράβο στον Καρσία που τον έβριζε. Μπράβο. Αν δεν τα λοιπόν θα κάνουμε. Όχι, αν του τα κάνουν. Ο δάσκαλο Πέλκα είναι. Αν τα κάνουν, καλά να τα κάνει να του δει. Είναι αυτό. Στα καλά καθούμε να τον Καρσία. Ο Αλιτάμπουρα είναι δάσκαλος, πουκωμένος είσαι εσύ από τον βόλεϊ. Είσαι από τη λούτσα στην πιαγμένη μας, μη μιλάς ακόμα, φτάνει. Φτάνει, είστε μια οφθαλμαπάτη, τα λέμε καιρό εδώ πέρα. Μέσα στο σπίτι σου. Από εκεί και μετά, από εκεί και μετά λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ποιανού έπρεπε να είναι φέτος το πρωτάθλημα, διότι είναι 8 βαθμοί διαφορά, με όλα τα τραγελαφικά που γίνανε τις πρώτες 10 αγωνιστές. Ναι. Το παιχνίδι μόνο του Καρασκάκης να βάλουν. Ναι, το σφαγείο που έγινε εκεί. Ναι. Βγάλε τρεις από τον Ολυμπιακό, βάλε τους τρεις στον ΠΑΟΚ.
ήμασταν μπροστά. Βάλε και ένα λάχανο από πάνω. Ναι. Άιντε, εσύ τώρα μην καπαμά. Είσαι η απόλυτη ξεφτύλα της χώρας. Ο οποίος πήγε στην Κωνσταντινούπολη, έπαιξε ο αντίπαλος με 10 παίκτες και σου βάλε και 2 γκολ. Έβαγε 4. Στην Κωνσταντινούπολη μόνο η μεγάλη ομάδα της χώρας πήγε και προκρίθηκε. Καμιά άλλη δεν το κατάφερε. Τον προηγούμενο γύρο έμεινε πεθαμένε. Πουθενά. Πήγε ο Πάουκ και πήρε πρόκριση μέσα στη Φενέρμπαχτσε. Για το τέλειο πέρα. Καλά έκανε. Όχι. Διακοπή συμβολέου για 2 μήνες και τουλάχιστον 10.000 πρόστιμο. Γιατί η ενέργειά του δεν δείχνει για ποιο λόγο το έκανε. Τι το έκανε, δηλαδή στα καλά καθούμενα. Γιατί. Αν είσαι στα καλά καθούμενα, έτσι. Όπω το έκανε στον Ήπιτ. Όχι στον προπονητή. Λέω, πρόσεξε να λε. Μπορεί τώρα στον Ήπιτ. Λέω, από ό,τι έμαθα λέει μου βγήκε εκεί την ώρα. Λέει και ξέρω. Μισό λεπτό πριν πάμε διάλειμμα, εμένα δείξε μόνο. Κομμουνιστής. Rapto.gr. Οι ραδιοφωνικές όλες οι εκπομπές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες στο Rapto.gr. Γεια σου φίλε μου κομμουνιστή. Πολύ καλά τα λες. Και πολύ καλή δουλειά. Κάνεις επάνω στο κομμάτι της ενημέρωσης. Αργιανός Χρυσαυγίτης. Rapto και πού είσαι, πες του λέει να μαζέψει τη γλωσσίτσα του και δεύτερον όταν βλέπει τον άμπαλο να βάζουν φανέλες στον πάγκο είναι γιατί οι αναπληρωματικοί ποτέ δεν φοράνε τις φανέλες απευθείας. Αλλά τις βάζουν μετά το ζέσταμα που κάνουν. Και εγώ λέει τα βλέπω όλα καλά, να μάθει να ακούει τις εκπομπές μου και όχι του ντεμεκ δάσκαλου του Τζόρνταν. Στο ίδιο ραδιόφωνο. Εγώ αυτού του φίλου. Στο ίδιο ραδιόφωνο. Στο ίδιο. Πριν από τη Λαμία το παιχνίδι, στην κοπή της Βασιλόπιτας, του είπα λοιπόν: έχεις πρόβλημα, η ομάδα δεν έχει φυσική κατάσταση. Σε ποιον του το πες. Του αυτού του Αριανού. Του Αριανού. Λοιπόν, του έχει τώρα πρόβλημα, δεν βλέπετε η ομάδα αγωνιστικά, έχει πρόβλημα με τη φυσική κατάσταση. Τι σου είπε. Ναι, του λέω. Ναι. Θα περάσω τρένο, λέω, θα έχεις πρόβλημα. Δεν ανοικείς ούτε τη Λαμία, ούτε τον Απολλωσμένο. Του το είπες. Βεβαίως. Στη Βασιλόπιτα. Στην κοπή της πίτας. Λοιπόν. Ποιος την πλήρωσε. Τι να πληρώσει. Τι κοπή, ποιος την πληρώσει. Τι να πληρώσει. Την πίτα. Ο διευθυντής μας, ποιος την πληρώσει. Διευθυντής δεν πληρώνει. Εννοείται. Πληρώνει. Εσύ πληρώνεις. Όλοι πληρώνουν. Δεν είμαι διευθυντής. Λοιπόν. Και βγήκαν τα αποτελέσματα, βγήκαν τα αποτελέσματα όπως σου τα είπα. Δεν έγινε, τρία δευτερόλεπτα και κλείνω. Δεν έγινε καλός σχεδιασμός με τον Άρη από την αρχή της σεζόν. Είναι αυτό που είπες, όλοι μεγάλοι, όλοι σε ηλικία και λοιπά ελεύθεροι. Τα πες αργά βέβαια γιατί εσύ τον Αναστόπουλο τον είπες. Πιστεύω ακόμα. Ναι, το πιστεύεις ακόμα. Εγώ σε είπα, μην το πιστεύεις, δεν υπάρχει Αναστόπουλο. Ξέρω σε τι ομάδα ήρθε. Ναι. Αγίου Νικολάου θα την είχε βγάλει την ομάδα. Πάγανε. Κότα στο Άρης Ολυμπιακός δεν βγάλαμε μια ανακοίνωση για το σφαγείο. Ναι. Κότα άλλη λοιπόν σφαγείο εκεί πέρα. Ναι. Το σφαγείο ρε φίλε. Ναι, και ναι, μετά, μόλις δεν περπατάει άλλο η ομάδα και ο κόσμος και σηκώθηκε, φυσικά τον απόλυσαν για να φέρουν τον Κωνσταντόγλου που ο οποίος, που τον θεωρώ, δεν ξέρω άμα σαν προπονητής άμα πετύχει, έμεινε λίγο πίσω. Oh. Έχει και πρόβλημα η ομάδα του. Ναι. Δεν θα είναι αποτυχία αν δεν βγάλει την ομάδα γιατί είστε στη μέση τη χρονιά. Ένα μήνυμα τον Ντουλαλάν, ο παδό του Πάου από την Κυλική. Ο Ντουλαλάν. Μας ακούει κάθε Κυλική. Όταν θες να λέγεις σε μεγάλη ομάδα κάτι τέτοια γατάκια που ντροπιάζουν το σύλλογο και τον κόσμο του, το λιγότερο που κάνεις είναι να τα στείλεις να κουβαλάνε μπάλες. Παρένθεση. Άσυρο. Κλείνει παρένθεση. Στα χωριά τους. Άντε να δούμε πόσο σοβαρή διοίκηση έχουμε. Καλησπέρα. Δικαίωση Ραπτόπουλου για Πέλκας ότι είναι ο δεύτερος φορ σε 4-4-2, 3-5-2, 4-4-2 ευθεία ή ρόβο. Ποτέ εξτρέμ, ποτέ δεκάρι. Είναι ο δεύτερος φορ. Είχα πει ότι αν το τη φέρεις μέσα στην περιοχή το παστελώνει. Είναι εύκολο στο γκολ, αλλά τα υπόλοιπα διάλειμμα. Ένα δευτερόλεπτο για το να πάμε σε διάλειμμα. Έχει τρομερή υποδοχή τη μπάλα. Και από τον αέρα και στον αέρα και αυτός, ναι. Έτσι έβαλε και το... Και δεν μπορεί να γίνει δεκάρι όμως. Δεν μπορεί να γίνει δεκάρι. Λοιπόν, άλλη. Πάμε 5-40-601. Πείτε ό,τι γουστάρετε, αρκεί να μην είναι μηνύσιμα, κολάσιμα, τα γνωστά, ναι, υβριστικά κτλ. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, καλημέρα, εσύ είσαι. Καλημέρα, Κωστής από Καναδά, Ολυμπιακός. Καλώς τον. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Λοιπόν, εγώ είμαι 22 χρονών. Κουράζεσαι. Πόσο είσαι? Είμαι 22 χρονών και νομίζω ότι σήμερα είδα το χειρότερο παιχνίδι του Ολυμπιακού που έχω δει εγώ. Στη ζωή σου. Ναι, στη ζωή μου ολόκληρη. Με τιμάει αυτό, φίλε, να ξέρεις. Δεν την πέφτει. Μάλιστα. Δεν λέει, είδα το καλύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Είδα το χειρότερο του Ολυμπιακού. Ποιο δεν σε τιμάει. Το χειρότερο. Και Άκη, πάνω σε αυτό θα ήθελα να κολλήσω ότι επίσης οι Παναθηναϊκοί θα πρέπει να αναρωτιούνται μια ομάδα πριν 10 χρόνια του Παναθηναϊκού πώς θα τελείωνε το μάτς σήμερα. Καλά, παιδιά. Μη συγκρίνουμε. 4-0. Μη, άστε τη συγκρίνουμε. Ναι, ενώ ότι αν η ομάδα σου ήταν σε καλή κατάσταση επίσης, τώρα θα είχαμε άλλο σκορ. Έχασε όμως αρκετές φάσεις, κλασικές, το είδες.
Μία-δύο, δεν μπορώ να ρωτήσετε. Ο Παναθηναϊκός σήμερα είδε αυτό που έχουν δει όλοι οι προπονητές όταν παίζει ο Ντακώστα και ο Μποτία και όταν ανεβαίνουν λίγο ψηλά. Και έχουν εξτρέμ γρήγορους, δεν τους πάνε στη γραμμή, τους κλείνουν προς τα μέσα. Για μένα το μάτς δεν έληξε 4-0, ευθύνεται ο Βηγιαφάνες. Τσαπατσούλης, ξέρουμε. Το γεγονός ότι οι τελικές πήγανε στον Κλωναρίδη και στον Εμποχού και δεν πήγαν στον Μπέρκ. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Από εκεί και πέρα να πω στο Μαλάδο μια διόρθωση. Νομίζω ότι ο Ντακώστα είναι από το Μαρόκο. Μαρόκο, δεν είναι Αλγερινός. Καλά, εντάξει. Και πέρα... Ούνα φάτσα, εντάξει μόνο. Και πέρα από αυτό, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Απλά θεωρώ ότι θέλω να τελειώσει η χρονιά. Δηλαδή, μακάρι να τελείωνε αύριο. Και από εκεί και πέρα θέλω να δω σοβαρές κινήσεις από τη διοίκηση. Για να διορθώσει το λάθος. Εδώ ρε φίλε, δεν ξέρεις αν δεις την ίδια διοίκηση. Εσύ είδες και σοβαρές κινήσεις. Τουλάχιστον δεν θέλω να ξέρεις. Θέλω να δω. Το κακό είναι ότι λείπει ο Μπέντο και δεν υπάρχει εξυλαστήριο θύμα. Και μετά του Μπέντο την απομάκρυνση. Δεν έφταιγε ο Μπέντο. Τα κουστούλια τα ακούει η διοίκηση και ο Μαρινάκης. Εάν ο Μπέντο στην Τούμπα δεν έκανε δηλώσεις εναντίον της διοίκησης και των παιχτών που φύγανε, δεν θα τον έδιωχνε ο Μαρινάκης. Γιατί δεν είναι κορόιδο να διώξει το σάκο του μπόξ. Συνέχισε. Αυτά έχω να πω, παιδιά. Από εκεί πέρα νομίζω το μάτς μίλησε από μόνο του. Δεν παίξαμε καθόλου μπάλα. Δεν έχω να πω κάτι. Φίλε, τα ίδια που λες, τα έλεγα και εγώ στον πρώτο γύρο, έτσι. Μην ξεχνιέσαι. Οκ. Okay. Ναι, δεν είπα εγώ τίποτα. Λοιπόν, έγινε, να είστε καλά, παιδιά. Γεια σα, Καναδά. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Είμαι αγγλόφωνο Καναδά. Εγώ είμαι. Μάλιστα, ναι. Εσύ. Μ' ακούτε. Καθαρότατα. Ναι. Καλημέρα, ραπ. Με τον κύριο Μαλάτο ήθελα να μιλήσω λίγο, με τον κύριο Γιάννη. Παρακαλώ. Τι κάνετε, καλημέρα. Είδα, παρακολούθησα σήμερα τον αγώνα να πούμε. Τι ομάδα είστε, τι ομάδα είστε. Τι ομάδα είστε. Μία τελική έκανε ο Ολυμπιακός. Καμία τελική δεν έκανε, γιατί αυτού που λογίζουν σαν τελική. Ήταν offside. Όχι, πήγε μπάλα στα περιστέρια. Τα περιστέρια, καμία, ναι, δεν ξέρω ότι. Συγγνώμη λίγο. Εγώ δεν τα λέω μόνο για την αμφιβολία. Συγγνώμη λίγο, κύριε, για λόγους στατιστικής λέτε τι ομάδα είστε, γιατί τα σημειώνουμε εδώ. Ναι, ναι, Γιάννη, δεν είμαι κάποια ομάδα. Α, είναι. Απλά μου αρέσει το ποδόσφαιρο, είδα και την Μπαρτσελόνα σήμερα παρακολουθώ. Α, ωραία, φίλο του ποδοσφαίρου. Βλέπεις και την Μπαρτσελόνα, μα αρέσει το ποδόσφαιρο. Αφορά τον Ολυμπιακό. Ορίστε, δεν άκουσα. Γι' αυτό ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά δεν άκουσα το δεύτερο σκέλο. Πάμε, ρε φίλε, μην αργεί. Πάρ το γρήγορα. Φωνάξτε λίγο πιο δυνατά. Μουρίστε. Μ' ακούτε. Πάμε επόμενη γραμμή. Κόψτε τώρα, επόμενος. Είναι αργός, πάει, τελείωσε. Είναι σαν να προστάθεις να περάσεις, να μην έχεις γκάζι και να είναι μπροστά σου αργός. Επόμενος, ναι. Έλα, ρε Αρτόπουλε. Έλα, φίλε. Πώς βλέπεις τα χαφ του ΠΑΟΚ σε σχέση με σύγκριση Αθηναϊκό ΑΕΚ. Ομιλείς για Κάνιας. Πες μου τρία χαφ. Γιατί αυτά αλλάζουν. Σάκοφ. Θέλω Κάνια, Σάκοφ και Τσίμιροτ με Σιμόες, Γιώχανσον, Μάνταλο και Ζέκα Κουρμπέλη. Ζέκα Κουρμπέλη, Κουρμπέλη, Ζέκα Βιαφάνες. Είναι πολύ πίσω. Ποια το πάω. Ναι. Περίμενε, δεν θα πεις αυτό ρε Ραπτόπουλο. Έλα ρε Ραπτόπουλο, αυστηρός είσαι. Είναι πίσω. Είναι πίσω. Και να σου πω γιατί είναι πίσω επίσης. Γιατί αν βάλω... Μην βγάζεις την ψυχή σου ρε μαλάτη, περίμενε. Γιατί αν βάλεις Κανίας Τσίμιροτ ή Κανίας Σάκοφ ή Κανίας Τσίμιροτ ή Τσίμιροτ Σάκοφ Πέλκας, Τσίμιροτ Σάκοφ Ουάρντα, Τσίμιροτ Σάκοφ Πέλκας, ο ΠΑΟΚ στερείται δεκαριού. Σήμερα ο Μπίσεσβαρ, ο Ίβιτς μιμήθηκε, συγγνώμη θα μιλήσει, ο Ίβιτς μιμήθηκε τον προπονητή της ΑΕΚ. Ένα σημαντικό λόγο που πήρε το μάτι ήταν και αυτό. Έβαλε τον Μπίσεσβαρ σαν τέταρτο σε μπασταρδεμένο ρόλο, αλλά πήγε πολύ πλάγιο ο Μπίσεσβαρ, ενώ ο Μάνταλος έκλεινε προς τα μέσα έχοντας την πλάτη του το Σέρβο, γιατί ο Μπίσεσβαρ είναι απατεώνας και πήγαινε στην πλάγια γραμμή και έκανε σέντρες. Είναι απατεώνας ποδοσφαιριστής. Θα μπορούσε δηλαδή, εάν είχε ο ΠΑΟΚ έναν πιο καλό αθλητή σήμερα μπροστά από τον Σάκοφ, τον Τσίμιροτ και τον. Ποιο έπαιζε ο άλλο, τον Κάνια, να κάνει πιο πολλά πράγματα. Αλλά ο Πανιόνιος έχει τα καλύτερα αμυντικά χαφ του πρωταθλήματος, τον Κόρμπο και τον Σιώπη.
Είναι έγκλημα για το ποδόσφαιρο να κάνουν το ΖΕΚΑ Έλληνα. Συνέχισε. Έλα, ραπ. Σου απάντησε. Ραπ, να μιλήσω. Ναι, αν διαφωνείς, ό,τι γουστάρεις, θα πω εγώ αυτά που είχα να πω. Έχω παρατηρήσει ότι ο Σάχοφ έχει ανέβει πολύ δημιουργικά τελευταία, ρε ραπ. Και σκοράρει στον αέρα και τα λοιπά, παίρνει κεφαλιές και τέτοια. Ναι, εντάξει, δεν. Ναι, σε σύγκριση όμως με τα οχτάρια των άλλων ομαδών δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Εσύ μιλάς για το δεκάρι. Σήμερα ο Πανιώνιος έπαιξε πιο επιθετικά. Η εντεκάδα του ήταν πιο παραγωγική, πιο επιθετική. Έπαιξε με καθαρό δεκάρι, με καθαρό εξτρέμ τον Μπεν, ναι, με καθαρό εξτρέμ τον Μασούρα και με καθαρό φόρ τον Γεσίλ, που δεν μου λέει και πολλά πράγματα. Ο Πάοκ έπαιξε, ο Πάοκ έπαιξε, ναι, 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 για να καλύψει την αδυναμία του στα χαφ, γιατί ο Ίβιτς ήξερε ότι ο Κάνιας δεν τραβάει. Και σε αυτό το μάτς φώναζε ότι έπρεπε να παίξει ο Κάτσε. Αλλά είναι ουρακοτάγκος ο Ίβιτς που δεν βάζει τον Κάτσε να παίξει. Κλείνει η παρένθεση. Έπαιξε με Τζίμροτ, Κάνια, Σάκοφ και βάλε τέταρτο τον Μπίζεσβαρ. Αντί να βάλει το Μιστακίδι εκεί έξω αριστερά. Και το πήραν οι Έλληνες το μάτς. Γι' αυτό έδειχνε τα παπάρια του ο Πέλκας. Κανονικά στον Ίβιτς θα έπρεπε να τα δείξει. Συνέχισε. Έχει, έλεγες παλιά ότι δεν πατάνε περιοχή, ξέρω εγώ, τα οχτάρια. Τώρα βλέπω Σαχόφ αρκετά πατάει περιοχή και μου αρέσει αυτό. Και ο Γιώχανσον πατάει, όχι πολύ. Και ο Γιώχανσον πατάει, όχι πολύ. Ο Σάκο πρέπει να πατάει. Κάνει γκολ όμως, Κώστα. Ναι. Κάνει γκολ ο Σάκο τελευταία όμως και είναι καλό αυτό. Καλό να παίρνει από την πίσω γραμμή γκολ είναι μεγάλη υπόθεση. Από το Τζίμιρο δεν παίρνει, όπως η Άκ βέβαια δεν παίρνει από το Σιμόες, όπως ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει από το Σέκα. Όπως ο Ολυμπιακός δεν παίρνει από τον Ολυμπιακό, μου τον καμπιάσω. Παίρνει γκολ, αλλά κακώς δεν τον έχουν βάλει. Τον είχαν βάλει σήμερα, ρε. Έπαιξε, ήταν ωραίος ο Τσίμουρος σήμερα. Εντάξει, πάμε επόμενη γραμμή. Μισό λεπτό λίγο, 24 λεπτά. Με ρώτησε ένας φίλος λίγο να απαντήσω. Μισό λεπτό, ναι, λέγει. Λοιπόν, όσον αφορά την αντικαταστάτη του Μπαργκάν που θα λείψει ένα μήνα, αν δεν έχει επιστρέψει ο Μιλούνοβιτς, μόνο ο Νέτο μπορεί να παίξει εκείνη τη θέση. 36 ετών, ο Νέτο με 4 τόνους Τζόνι Γουόγκελ. Δεξί χαφ, μόνο αυτός μπορεί να παίξει αυτή τη στιγμή. Δεν έχω άλλη εναλλακτική αυτή τη στιγμή. Μόνο ο Νέτο. Ξέρεις τι μου λέει ο Αναστόπουλος. Του λέει, γιατί δεν βάζεις τον Νέτο, μισό λεπτό. Γιατί δεν βάζεις τον Νέτο, ρε. Ο Νέτο, σου πω. Όταν έφευγα από το Ολύμπιον, 12:30 μία το βράδυ, ερχόταν ο Νέτο να πιει καφέ, όχι ουίσκι. Στις 4 έπινε το ουίσκι. Πάμε παρακάτω. Επίσης, παικταρά, μία προπροηγούμενη παικτούρα έστειλε ένα μήνυμα. Ο Άκης και ο Βασίλης δεν πήγαν από εκεί για μένα. Μια χαρά τα παιδιά έχουμε, έτσι. Πάμε κόσμο, τρίτος. Δεν πήραμε γραμμές. Πάμε, ναι. Κώστα. Έλα, φίλε. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούμε, ρε. Κλάους, Χρήστος Χαλκίδα, Παοκάρα. Κλάους. Άμα είσαι λοιπόν, Κλάους, αγαπητέ μου, μια κουβέντα του φίλου μου του Γεωργίου του Φαφούτη. Τιμένο ξύλο πάλι, τιμένο ξύλο. Φαφούτης είσαι και φαίνεσαι, ρε. Δεν λέει εσένα, ρε. Δεν λέω εσένα, ρε, μουρλέ, να πούμε, χαζέ. Χαζός είσαι, καθυστερημένε, Παοκτζής. Τι είπε ο Γεωργίου. Παοκτζής. Στο κεφάλι σου άχυρα έχεις. Όχι. Είμαι Ολυμπιακός και εσύ είσαι πουθενάς, Παοκτζής. Δεν λέω εσένα. Δεν λέω εσένα, μαλάτε. Μελάτε, πώς σε λένε. Σκληρά το με λένε, πες την αδερφή σου. Λοιπόν. Λοιπόν, άκουσε με, Κώστα. Τον Κλάους. Εγώ Παρασκευή Κώστα, και Πέμπτη. Διώξαμε τον Περέιρα. Να πάρουμε. Διώξαμε τον Περέιρα. Κρατήσαμε τον Κλάους, τον τιμένο ξύλο και το άλλο το παλτό, το κουλούρι, φίλε. Μ' ακούς? Έχεις απόλυτο δίκιο, τα είπαμε πολύ λοιπόν, καιρό πριν. Αυτή ήταν η απόφασή τους. Πήραν το center for με την κλίδα. Φιλαράκι μου είναι ο Τζόρνταν, τον αγαπάω. Άλλο λοιπόν, τον αγαπάω, τον Τζόρνταν είναι φίλος μου. Λοιπόν, του λέω και πάλι του φίλου μου του Τζόρνταν, γιατί είναι φιλαράκι μου, θέλουμε χαφάρες, χαφάρες δεν έχουμε. Ναι. Πάντα το θέλουμε δεκαράκι, δεκάρι θέλουμε, εγώ, δεκαράκι. Δεν βγαίνει ο Βάρντα δεκάρι. Αμυντικά χαφ έχουμε τώρα Κάτσε και Κάνιας, εγώ θέλω ένα backup του Κάνιας. Λοιπόν, ο Κάνιας είναι καλός, δεκάρι, κάτι θέλει αντικαταστάτη Τζόρνταν. Και θέλουμε και ένα δεκαράκι. Ένα δεκάρι καλό. Έχεις αργό, ο Σαχόφ είναι αργός. Πρέπει να βρεις ένα σαχό πιο γρήγορο. Ποιοτικό, ένα ποιοτικό χαφ από τη Λατινική Αμερική να τρέχει, να κόβει, να βγάζει. Θα το φέρω κοντρέρα. Κλείσε, επόμενο. Είναι εμβληματικό, ρε φίλε. Επόμενο, ναι. Το Leeds United.
δύο United είναι, δεν είναι εμβληματικό. Πάμε, άστο, χέστο, πάμε, κόσμος μιλάει. Τελειώσαμε εμείς. Όχι, δεν είναι. Πάμε, ναι. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρήστος Ολυμπιακός από Αλεξανδρούπολη. Από την Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα. Δεν είμαι, αυτός που στείλε το μήνυμα. Είμαι ο άλλος, ναι, ναι. Είμαι άλλος. Μεγάλο respect στον Σλαμά πρώτον που ξέρει το ζαχαροπλαστή που είπε πριν που τον έφερε, κατάλαβε αυτό τι λέει. Τον εντύπω το οποίο εδώ πέρα έκλεισε, ντροπή μας. Είσαι θεός Φιλεντάκη, δηλαδή. Εδώ έκλεισε. Φαρουκάκια, εγώ πάω στον Χρήστο φίλο του Τζόρνταν, κερνάω να πάει να πει τα περιλυρώνει ο Σλαμάς. Φαρουκ τρώω 30 σε μισή ώρα. Τα λατρεύω. Τίποτα για το μάτι τώρα τι να πω, Ολυμπιακός ανύπαρκτος δυστυχώς. Και το χειρότερο είναι ότι έριξε ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα. Και δεν νομίζω την αλήθεια, αλλά... Τώρα το είδατε εσείς αυτό το πράγμα. Τώρα το είδες. Μια συμφίλη μας. Μάτα μιλήσω από τον Τζόρνταν. Μη μιλάτε. Τζόρνταν δεν έχεις ιδέα από τίποτα, τέλος πάντων. Ναι, εγώ ρημάτε. Εσύ που έχεις ιδέα τώρα δεν το κατάλαβα. Πες μας, ας το διάλογο, λέγε. Έχεις άποψη για όλα τα θέματα και γενικά έχει άποψη για όλα τα θέματα, δεν ξέρει τίποτα σύντομα. Ναι, παλικάρι. Εσείς το είδατε τώρα όμως. Εντάξει, ναι. Και δεύτερη παρατήρηση, συμφωνώ απόλυτα με Ασλαμά. Το 90% των οπαδών της Μπαρτσελόνα στην Ελλάδα γίνανε από το 2005 και μετά. Από το 6! Από το 6! Από το τελικό του 6! Εμείς με το Κρόιφ τότε που γίναμε το 1970, δηλαδή 72, τι ήταν. Α, εσείς να το. Ωραία, πάω πάσο! Με το Κρόιφ! Πάω πάσο! Σε σένα πάω πάσο! Ναι, οι άλλοι δεν υπήρχαν όμως. Α, εσύ τώρα μου το λες αυτό. Ήσουν από το 72. Γιατί με το ρώτησες. Από το 72 ήσουν. Έτσι, πάω με την Μπαρτσελόνα στην Τούμπα και στο φάγαμε 6 μέσα στη Βαρκελόνη και ένα 0 στην Τούμπα να πούμε. Είχε Νέσκες, είχε Κρόιφ, έτσι δεν είναι καλά λάθος. Καλά λάθος, ναι, ο παδούς δεν έβλεπα όμως. Ο παδούς δεν έβλεπα. Με τον Κασκόλ να γυρνάμε, πάω και με και όταν κάναμε την τριάρα με τη United, με Μαραντόνα, πάλι δεν βλέπαμε κανέναν. Φτάνει ρε παιδιά, να μιλήσει ο κόσμος. Συμφωνώ επίσης με τον Κωστή που είπε ότι έπρεπε να έχει ξεκινήσει ο Καμπιάσο. Ο Καμπιάσο, ο Φορτούνης και ο Ρωμάο. Ο Καμπιάζος, αν θέλετε αλλαγή τον Ντομίγκες μετά για ένα 20 λεπτό. Μετά τον Ντομίγκες. Ο Ντομίγκες είχε το Καραϊσκάκι, 30 λεπτά να έρθει σε φόρμα. Τον βάζεις μπουκωμένο 37 χρονών μέσα στο Λάκκο των Λεόντων. Και όσο η ομάδα προσπαθεί να αναπτύξει το παιχνίδι με Ντακώστα, με κάτι γιόμες, κάτι παλιές και να υπάρχουν τόσο μεγάλα κενά μεταξύ των γραμμών όπως είπε και ο κ. Μαλάτος, η ομάδα δεν πρόκειται να πάει μπροστά, δεν πρόκειται να δίνει μπάλα ποτέ άμα συνεχίσει έτσι. Αυτά τα λίγα. Τα λέμε, επόμενη γραμμή. Πάμε, όχι, δεν είναι. Πότε είδατε μπάλα φέτος από τον Ολυμπιακό? Πάμε, επόμενη γραμμή. Πάμε. Που τα είδατε τώρα όλα. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρήστος από Θέρμη, πάω ξύς. Από Θέρμη. Αυτά φίλε πέσα στο Μάριο, άμπρα. Βάζει το μήνυμα λίγο. Θα ξεκινήσω από τον από όχι από Σλαμά, από Μαλάτο. Μαλάτε 3 στα 3 τέρμπι, Τα λέγαμε. Στον πρώτο γύρο, 3 στα 3 είναι. Τώρα. Άσε τώρα. Το είχα πει. Το είχα πει. 3 στα 3 είτε. Τέλος πάντων, φεύγω. Παρένθεση ήταν. Πάω στο πάω. Κακό το πάω σήμερα. Δεν ήταν καλό. Δεν ήταν. Πολύ κακό ήταν. Δηλαδή και υπήρχε και πολύ γκρίνια στην κερκίδα γενικά. Ο Κάνιας έχασε όλο το. Όλο το μασούν τον έχει χάσει. Ήταν τραγικός ο Κάνιας. Και στις μεταβιβάσεις Κωστή ήταν κακός. Πολύ κακός από πίσω. Ναι. Δεν Κάνια. Ξέρεις τι, στο πρώτο ημίχρονο αυτό που είδα επιθετικά από τον ΠΑΟΚ, μόνο τον Ενρίκε έβλεπα να κάνει καμιά κούρσα. Στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ενρίκε. Στο πρώτο ημίχρονο έκανε κάποιες κούρσες. Ήταν η μόνη απειλή για τον Πανιόνιο ο Ενρίκε. Ο Ενρίκε πάνω στο Βαλεντίνο Βλάχο ήταν μια απειλή, όντως. Εντάξει, οκ, συνεχίζω. Το μάτς με τον Πανιόνιο ήταν καρμπών με το μάτς με την ΑΕΚ στο πρώτο γύρο, το 1-0. Ήταν τόσο ίδιο κακός ο ΠΑΟΚ, ακριβώς το ίδιο. Εντάξει, σήμερα είχαμε και δύο δοκάρια, αλλά πετάμε με τον Κόρσο 94. Και με τον Αστέρα Τρίπολης ίδιο παιχνίδι ήταν. Εντάξει, τότε είμαστε σε ρόλο, τότε ήμασταν καλύτεροι τότε. Σπουδαίο ρόλο στο παιχνίδι έπαιξε η νοητική κατάσταση του center back που λέγεται Οικονόμου. Ο Οικονόμου τρώει την πρώτη κίτρινη κάρτα. Ανοήτως, ήταν και οι δύο κάρτες για μένα. Ανοήτως, κάνοντας φάουλ στον Αθανασιάδη. Τραγικό. Με τον Αθανασιάδη να είναι σε πλάτη στην εστία. Ο Αθανασιάδης με πλάτη στην εστία εν έτη 2017 που το παιδί είναι μόνιμα τεφορμέ, είναι τόσο επικίνδυνος όσο αν πάει σε ένα πάρτι, rave party, ένας 80χρονος μετά από ολική αφαίρεση προστάτη να βιάζει καμιά γκόμενα. Τόσο επικίνδυνος είναι. Και όλος πάει και κάνει φάουλ και κάρτα στον Αθανασιάδη γυρισμένος με πλάτη. Να σου πω κάτι για τον
κλάου. Νοητική κατάσταση. Να σου πω κάτι για το κλάου. Ναι. Είναι απαράδεκτο να χειροκροτάει η κερκίδα, επειδή μου στην έξι ήμουνα. Ναι. Χειροκρότησε η κερκίδα σε ένα φιλότιμο τάκλιν που έκανε στην άμυνα ο Θανασιάδης. Εκεί στο κέντρο κοντά. Ναι. Εμένα. Εγώ δεν θέλω να χειροκροτώ τον Θανασιάδη όταν μου κάνει τάκλιν. Ο Θανασιάδης, η θέση του στην ομάδα είναι να πάρει τη θέση του Κώστα Ιωσηφίδη. Να κάθεται στον πάγκο και να χειροκροτάει και να κάθεται στον επόπτη. Τελείωσε ο Αθανασιάδης. Πρέπει να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Πιθανόν να θέλει να αλλάξει παραστάσεις ο οργανισμός του. Πιθανόν να έχει βαρεθεί, να έχει κουραστεί. Να... Ο Αθανασιάδης μοιάζει με παντρεμένο 40 χρόνια με την ίδια γυναίκα ή και το αντίθετο. Ναι. Μια παντρεμένη γυναίκα που βλέπει έναν που τον πήρε να πούμε 25 χρόνια πεθαρά και έχει ένα αφαλό σαν μυραφιόρι να πούμε έχει γίνει χοντρός, κλάνει το βράδυ. Είναι αξίριστος, φρωμάει τα χνότα του. Τι ερωτισμό να έχει ένας τέτοιος τύπος. Έτσι είναι ο Κλάους με τον ΠΑΟΚ. Η κατάλληλη λέξη είναι κορεσμός. Κορεσμός, ναι. Κορεσμός, δεν υπάρχει άλλο. Τέλος πάντων, και κάτι ακόμα. Για ποιον ήθελα να πω τώρα, περίμενε. Για τον οικονόμου, ας πούμε. Ο οικονόμου έπεσε. Το είπαμε. Ηρωικός. Όταν έχει σωματικά προσόντα συνήθως ένας παίκτης, συνήθως. Πάει να λειτουργεί το μυαλό του. Καλύτερο ήταν ο Πανιωνίσκο στον οικονόμο. Πιο καλό ήταν μετά. Με 10 παίκτες. Τι ήτανε? Πιο καλό ήταν. Όχι, του Μαλούχου. Του Μαλούχου είναι. Πάμε! Ναι. Καλησπέρα, Κωστά. Καλώς τον. Σωτήρης λέγομαι. Παοκτσής. Έχω ξαναπάρει. Από πού? Κορδελιό. Ωραίος. Ακούμε. Λοιπόν, καταρχήν είχα πάει και στο σημερινό μάτσο. Τον Μπέλκα το δικαιολογώ. Γι' αυτό δεν τον κράζω τον Μπέλκα. Το δικαιολογώ γιατί γαλουχήθηκε με τον Γκαρσία τη φιλοσοφία. Δείχνουμε τα τέτοια μας, παίζουμε μαγκώνες. Αλλά υπάρχει λόγος. Κάνουμε λάκημα. Ναι, άκου, να σε βρει ένα γήπεδο ολόκληρο, να σου πω το καταλαβαίνω. Ακούω. Ναι. Μεγάλωσε και γαλουχήθηκε με την Καφρίλα. Και τώρα που ο Αοξής πάει μεταξύ Καφρίλας και πολιτισμού. Δεν είναι, έτσι, είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Στα καλά καθούμενα τώρα. Δεν είναι. Θα πάρω το λόγο. Παρακαλώ. Όπως είπα, ΠΑΟΚτής, σήμερα ήμουνα και στο ματσάκι. Τι είδες? Καταρχήν, πρώτον θέλω να πω και μπράβο για τη συμπαράσταση που έδειξε ο κόσμος. Σχετικά γεμάτο γήπεδο, βοήθησε και η μέρα. Βεβαίως. Ενώ τα μαγαζιά ήταν άδεια συνήθως το μεσημέρι. Κατά την προσωπική μου άποψη, θα έλεγα πως είδα ένα μέτριο ως προς κακό ΠΑΟΚ. Σωστό. Περίμενα παραπάνω πράγματα. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι και ο Πανιώνιος ήταν πολύ μαχητικός. Πολύ καλή φυσική κατάσταση, ειδικά θεωρώ ότι κυριάρχησε στο κέντρο. Και θα χαρακτηρίσω τη σημερινή νίκη ως, έστω και στο 94, σαν νίκη ψυχολογίας και όχι σαν αγωνιστική νίκη. Ναι. Αυτό πήρα κυρίως να πω. Υπήρχε μεγάλος σεβασμός από τον Ίβιτς στον Πανιώνιο. Γνωρίζει ο Ίβιτς ότι η ομάδα του δεν είναι σε καλή κατάσταση βιολογική και πετάει 3 χαφ, 4 χαφ. Τζίμι Ροκάνια, Σακόφ, αμυντικογενή. Μπίζεσβαρ σε ρόλο εξτρέμαλα χώνεται. Κοίταξε, για μένα ο καλύτερο παίκτη του ΠΑΟΚ ήταν ο Λέοβατς. Γιατί ήταν ο Λέοβατς, θα σου το εξηγήσω. Γενικά τα μπακ του. Από εκεί που ξεκίνησε η επίθεση. Ο Λέοβατς ήταν καλύτερο γιατί όσε φορέ τρυπήσαν το μάτος και γίνανε σέντρε, τι καθάρισε στον αέρα όλε. Σαν τρίτο σέντερ μπακ. Μετά. Είχε πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά απέναντι σε ένα δύσκολο παίχτη που λέγεται Μπεν, πολύ καλό παίχτη, και πήρε πολλά μέτρα κούρσα έτσι ώστε να πάρει πλάτος και να έρθει ο Μπίζεσβαρ πιο δεκάρι. Ο MVP λοιπόν είναι ο Λέοβατς. Ο Μπίζεσβαρ θεωρώ είναι ένας παίχτης που μπορεί να βγάλει παλιές ή σέντρα, αλλά η θέση του όπως είπες είναι καθαρά δηλαδή δεκάρι. Δηλαδή θεωρώ περισσότερο με Μιστακίδη και όπως με. Όπως τον Δίντακ που δίνει ο Χιμένεθ, πάρε φουλ μέτρα. Να έρθει ο Μάνταλος πιο δεκάρι και φυλάει λίγο ο Αντάρεβης τα μπόσικα, κάπως έτσι πήγε να το μιμηθεί. Καλά το έκανε, γιατί αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ πιο ανοιχτά, μπορεί ο Πανιώνιος να του κάνει ζημίες στην κόντρα όπως τον Ολυμπιακό. Τον σεβάστηκε ο Ίβης τον Πανιώνιο, γνωρίζοντας ότι η ομάδα του δεν είναι στα πολύ καλά της. Συνέχισε. Αυτό πήρα να πω, ότι τη θεωρώ σαν νίκη ψυχολογίας. Ελπίζω να συνεχίσουμε πιο δυναμικά στις επόμενες αγωνιστικές. Και εντάξει, και ο Πανιώνιος δικές βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, στη δεύτερη θέση. Το έχει αποδείξει. Αυτά από μένα. Πάμε επόμενη γραμμή. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραίος. Φανταστικός. Μπαμ, 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 μπαμ. Λίγα λόγια, μεγάλη ανταπόκριση. Ο Πανιώνιος πρέπει να το σεβαστεί, διότι κέρδισε και στον Καρασκιάκη και είναι γυμναστή. Δεν μπορεί να το πει να ψηφίσει. Πάμε κόσμο. Έλα. Έλα, Βιλέ. Καλημέρα. Καλώς τον.
Καλημέρα, Τάσο σε Παοκτσής Νικόπολη. Όπα, έλα. Όπα, όπα. Λέγε, λέγε. Λοιπόν, λέγε. Εγώ τώρα για τον Γκαρσία ήθελα να πω, ναι, για τον Παύλο, ναι, που τον πιάνετε στο στόμα σας για, σαν κακό παράδειγμα. Όχι, καλό παράδειγμα, αλλά αφού έμαθε έτσι ο Πέλκας, δείχνει και αυτό στα παπάρια. Όχι, όχι, δεν, τον όχι. Ναι. Αυτό του Πέλκα δεν μ' άρεσε. Αυτό του Πέλκα δεν μ' άρεσε. Του Γκαρσία άρεσε. Εσύ άλλο είναι, άλλο. Για άλλο λόγο το έκανε. Γύρω για άλλο λόγο. Ναι, ναι, το έκανε με τον Ολυμπιακό. Βλάκα. Όχι, ο Γκαρσία. Όχι, δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Ο Γκαρσία το έκανε και με Λεβαδιακό. Έφαγε κόκκινη και με τον Παναθηναϊκό και σε πολλά μάτς. Αλλά όταν τον πιάνετε και το. Δηλαδή το φέρετε σε κακό παράδειγμα. Και ο κύριος Μαλάτος, ας πούμε, που τον έφερε πριν, σαν κακό παράδειγμα. Δεν το γουστάρουμε γιατί λαϊκιστής. Δεν το γουστάρουνε από την αρχή, από την πρώτη μέρα. Δεν το γουστάρουμε γιατί είναι. Θέλανε να τον απελάσουν από τον Πειραιά τότε. Είναι μούφας ο Γκαρσία. Πολύ παραγωγικό αρνητικό ο Γκαρσία με κάτι τέτοια να πούμε που τα άνοιξε σε 30.000 που τον βρίζαν, δεν υπάρχει. Μπράβο. Ενώ ο Πέλκας. Τρεις μειώσεις συμβολέου έκανε. Ενώ ο Πέλκας που καθόταν και τον έβλεπε και εσάς τους κανίβολους δεν χειροκροτάτε που σα δούλευε ο Γκαρσία, τι να κάνει το παιδάκι. Τουλάχιστον ο Πέλκας το έβαλε τον κόλ. Ο Γκαρσία δεν έβαλε. Πώς δεν έβαλε. Τι έβαλε. Από κόρνερ κολάρα έβαλε. Από κόρνερ κολάρα έβαλε. Στα πέντε χρόνια να μπορέσει. Δεν υπήρχε λόγο να το κάνει. Λεπτό ήμουν άμεσα. Έδωσε μου κάτω δύο κόλ και δύο κόλ του δώσε δύο κόλ και ήρθε σπίτι του. Χαίρετε. Λέγε φίλε. Όχι, όχι, όχι. Ναι, όταν όχι. Ρίχνω καρεμπέ τις μπουνιές στον καφέ, να δεν άβλα να βγαίνετε και να. Δεν τα βλέπε. Δεν τα βλέπατε αυτά. Η Ιωζέ Ηλίας. Όταν δεν καρεμπέ ήταν τα δάχτυλα, δεν τα βλέπαν αυτά. Για τον Παύλο Γκαρσία, να ξέρετε, έχετε διαβάσει. Πάμε στην μπάλα, πάμε. Άσε τον Πέλκα τώρα. Ο Πέλκας πήρε παραδείγματα από τον Γκαρσία και το παιδάκι έχει δικαιολογία. Είναι παραγωγό. Δεν νομίζω να είναι αυτό. Έλα, έλα τώρα. Συμπουδιά για τον Πέλκα. Καλλιεργήσατε την καφρίλα με τον Γκαρσία και τώρα ζητάτε τον Πέλκα. Για ποιο λόγο το πέφτει. Μια χαρά είναι ο Πέλκα. Κάθε οπαδό ήθελε να έχει έναν Γκαρσία και να τα κάνει αυτά στου άλλε ομάδε. Κάθε οπαδό. Όποιο τον βρίζει, τον γουστάρει και τον ήθελε στην ομάδα του. Πάμε, πάμε. Ένα τέτοιο παίκτη. Αυτό. Άλλο. Αυτό. Έγινε καλύτερα. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Τώρα. Εδώ είμαστε. Πάμε ταχύτατα στον κόσμο. Εμείς αναλύσαμε πολλά πράγματα. Διαφωνήσαμε, πλακωθήκαμε, τα είπαμε, τα κάναμε. Έτσι, Τζόρνταν. Έτσι ακριβώς. Πάμε λοιπόν στον κόσμο. Έλα, φίλε. Πάμε, φίλε. Φίλε, στον αέρα είσαι. Εγώ. Εσύ. Λοιπόν, καλησπέρα. Σπαρτιάτης, Παναθηναϊκός. Σπαρτιάτης. Ο Σπαρτιάτης. Από τη Σπάρτη παίρνεις. Όχι, από τη Χαλκίδα παίρνω, σπουδάζω. Πολύ ωραία. Τι σπουδάζεις? Ηλεκτρολόγος μηχανικός. Να χαρώ το φίλο μου, μπράβο σου. Πάμε να ακούσουμε. Λοιπόν, αρχικά από το Μαλάτο, επειδή πριν είπε κάτι για το Μολέδο. Ναι. Δηλαδή ο Μολέδο που έχει την προσβολική αστυνομία, η δική του η center back είναι καλύτερη. Ο Ντακώστα με τον Ποτίε εννοεί. Ναι, πιο καλά παιδιά είναι. Ναι, ναι, ο κύριε. Άσε τι κλωτιέ. Σε απόδοση είναι καλύτερη, δηλαδή οι τρεις σου μαζί ένα Μολέδο δεν κάνουν. Άλλη είναι η ερώτηση που πρέπει να του κάνει και επεμβαίνω, συγγνώμη. Θα ήθελε το Μολέδο στόπερ μαζί με τον Ντακώστα ή με τον Ποτίε δίδυμο? Όχι. Δεν θα τον ήθελα. Εγώ θα τον ήθελα αν ήμουν Ολυμπιακός. Θα τον ήθελα. Συνέχισε. Λοιπόν, πέρα από αυτό τώρα και στον Τζόρνταν. Ναι. Ρε φίλε, καταρχήν το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ναι, έχει έρθει μέχρι και ο Ρινγκ Καντονά στην Ελλάδα πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, ναι, για να κάνει ντοκιμαντέρ για αυτό το ντέρμπι. Όχι, κάνεις λάθος. Φίλε, κάνεις λάθος. Ξέρεις ποιος έκανε ντοκιμαντέρ? Πέρυσι πρόπερσι, πότε ήτανε? Στη Ριζούπολη. Δεν μου λες, φίλε. Όχι, όχι, έγινε και πιο μετά. Τώρα είναι δηλαδή ο σπορ της Ριζούπολης εκεί το ντέρμπι. Δεν μου λες, ρε φίλε. Είναι δηλαδή μέσα στα μεγαλύτερα τρία του κόσμου. Τρία όχι, αλλά έχει βγει σε ντοκιμαντέρ μέσα στα μεγαλύτερα 7. Μισό λεπτό, ας το 7, το κάνουμε στο 10 μετά. Ποιο? Στο ντοκιμαντέρ βγάζετε, ρε φίλε. Ας το ντοκιμαντέρ, ρε φίλε. Και την Τούμπα τη βγάλανε το πρώτο γήπεδο στον πλανήτη, να πούμε. Άσχημα είναι. Ναι. Απόδειξε, έτσι να σου πω, ναι. Δηλαδή τώρα το Celtic Rangers είναι μικρότερο, δηλαδή. Όχι, ήταν και αυτό μετά. Να κάνω μια ερώτηση σε όλους. Αυτά τα ντέρμπι στο εξωτερικό, ποιος τα έκανε ντέρμπι? Η απόδοση των ομάδων, η βαθμολογική τους θέση? Όχι. Ποιο, τι. Η αντιπαλότητα των ομάδων, κυρίως. Των ομάδων, λοιπόν. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ντέρμπι, ναι, το έκανε ο Κούδας. Και όχι μόνο. Και ο Μπούζας. Και η αδικία. Ο Μπούζας και ο Κούδας. Και η αδικία. Γιατί οι στόχοι του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ δεν ήταν. Ο Ολυμπιακός έκανε κάθε χρόνο πρωταθλητισμό. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε κάθε χρόνο πρωταθλητισμό. Έκανε κάποιες λίγες φορές.
Άρα το έκαναν οι συνθήκες. Οι συνθήκες έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κομμάτι του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού, όχι με το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Δηλαδή το 1963-64, πριν γίνει αυτό με τον Γιώργο, τον Κούδα, υπήρχε ένα μάτσο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, όπου ο ΠΑΟΚ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο λόγω διαμαρτυρίας. Ο πατέρας μου ισοφάρισε. Δεν μέτρησε τον γκολ, φωνάξανε, φύγανε. Ήταν η πρώτη ιστορία. Καπάκι έρχεται η του Κούδα ιστορία που κράτησε χρόνια. Είναι η αδικία λοιπόν που λέτε. Και από τότε λοιπόν, ναι, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, είτε είναι ο Ολυμπιακός τρίτος και ο ΠΑΟΚ πρώτος, είτε είναι ο Ολυμπιακός πρώτος και ο ΠΑΟΚ πέμπτος, είναι ντέρμπι για κοινωνικούς λόγους. Περισσότερο για εξωαγωνιστικούς λόγους. Είναι όμως ένα σκληρό ντέρμπι. Συνέχισε τώρα. Είναι ντέρμπι, κανείς δεν είπε είναι ντέρμπι. Απλά δεν έχει τα ντέρμπι που έχουν τα υπόλοιπα ντέρμπι που λέμε τόσο μεγάλα ντέρμπι. Άκου να δεις. Άκου να δεν το ζήσες γι' αυτό. Είναι ντέρμπι όπου πιο ντέρμπι το κάνουν οι παοξίδες παρά οι Ολυμπιακοί. Τώρα μπορεί να γουρίνα. Πόσο χρόνο είσαι καταργεί. 22. Είσαι 22 χρόνων. Βάζαλος από τη Σπάρτη. Στο ΠΑΟ Ολυμπιακός δεν ήρθες ποτέ. Δεν έχει σχέση με τώρα. Εντάξει. Συνέχισε το. Πάντο άλλο. Μόλις έρθεις μια φορά στην Τούμπα σε ένα τέτοιο τέρμπι, θα αλλάξεις όχι μόνο χρόνο. Λοιπόν, επειδή πέρα από ορεικτολόγο σπουδάζω και προπονητική, δεν έχω πάει σε κανένα γήπεδο πέρα από μια φορά που με πήγαν οι γονείς μου μικρό και ο λόγος είναι το τι γίνεται στην Ελλάδα. Τα μόνα γήπεδα που θα πήγαινα θα ήταν στο εξωτερικό λόγω τη συμπεριφορά αυτών που πάνε στο γήπεδο. Ναι. Μέχρι να φτιάξουμε τη συμπεριφορά μας στα γήπεδα στην Ελλάδα, δεν έχω σκοπό να πάω. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έζησες την πασοκική δεκαετία 80. Δεν έζησες την άνθηση της Καφρίλας, την άνθηση της Λαμογιάς, την άνθηση του... της βίας, να πούμε. Της βίας κτλ. Ναι. Ναι, σωστά. Πάμε επόμενη γραμμή. Τώρα άμα δεις την Τούμπα, πάω Ολυμπιακός με δυο φορτηγά πέτρες να μπομπαρδίζουν μέσα. Την άνθηση του, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Ναι. Γενικότερα, όχι στο γήπεδο. Δηλαδή, 8 η ώρα το πρωί στο λεωφορείο της Κάτω Τούμπας, Κάτω Τούμπα η Θαράπης, Τσιμισκή, που πήγαινα και δούλευα πρωί πριν πιάσω το βράδυ το μικρόφωνο, σκούντιξα έναν τύπο ο οποίος ήταν αγουροξυπνημένος. Κάτσε καρε μαγκά. Συγγνώμη ρε μπρέκο. Τι συγγνώμη ρε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε. Και του λέω εγώ στο λεωφορείο. Τι ποιος μπορεί να είσαι όταν 8 η ώρα παίρνεις το λεωφορείο της 12 της Κάτω Τούμπας. Ένας μαλάκας σαν και εμένα και σαν και εσένα που δεν έχει ψωμί να φάει και τρέχει 8 η ώρα και παίρνει το λεωφορείο. Ποιος ποιος είσαι ρε. Συνέχισε τώρα λέγε. Επόμενος λέει. Ξέρετε ποιος είμαι εγώ ρε. Ποιος είσαι ρε. Στο λεωφορείο 12 της Κάτω Τούμπας. Παίρνεις το λεωφορείο 8 η ώρα το πρωί με την τσίπλα να πούμε να. Δεν και πας καμπούρης στη δουλειά του και δεν πληρώνει και το εισιτήριο. Κάνει και κούτρα. Τράκα. Και κοιτάει απ' έξω, μην είναι και κανένας. Τράκα. Πώς το λένε, ελεκτής του 12. Τον έδωσε. Συνάχα, λέγε. Ναι. Ο επόμενος. Ναι, είσαι ο επόμενος. Εσύ είσαι ο επόμενος. Άσε, είσαι ο προηγούμενος. Πάμε στον επόμενο. Πάμε, μα είσαι αργός, τι να σε κάνω. Έγινες προηγούμενος. Πάμε. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα, φίλε. Να μείνω στην πόλη. Σπρώξε λίγο, φίλε. Άστο σε μένα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε. Μ' ακούτε? Καθαρότατα. Ναι, Διαμαντής από Βέρεια. Καλώς τον Διαμαντή, ναι, την αμαρτωλή πόλη της Βέρειας. Γεια σου, Διαμαντή. Καταρχάς, θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον πατέρα που μας ακούει τώρα, τον Λάζαρο τον Παπαδόπουλο. Πού είναι ο Λάζαρος που μας ακούει? Βέρεια. Α, άλλο σπίτι εσύ, άλλο μπαμπάς. Άλλο, ναι. Συ θες να πηδάς, Independent. Σωστός ο μπαμπάς. Τον αφήνετε, ο γιος, Λέγε ρε. Λάζαρε, χαιρετίσματα, λέγε. Τον Τζόρνταν θέλω να μιλήσω. Εδώ είναι το πουλάκι μου, θέλω να τον ρωτήσω πώς είδε τον ΠΑΟΚ χωρίς τον Κάμπο σήμερα. Εγώ νομίζω έπρεπε από την αρχή να βάλει το Μισακή. Δεν ξέρω τι κολλήματα έχει με... Καλό αυτό που λέει. Ναι. Στέκει. Βέβαια πρέπει να εγώ και τους δυο σας θέλω να σας ρωτήσω πώς είδατε σαν εξτρέμ τον Ενρίκε στη δεξιά πλευρά. Να πω εγώ πρώτος. Παρακαλώ, ναι, κάτσε να τον ακούσουμε και για να ακούσουμε. Τον Ενρίκε, σήμερα δεν μ' άρεσε ο Ενρίκε τις προηγούμενες φορές όμως. Γιατί? Δεν μ' άρεσε γιατί δεν ξέρω, ραπ, δεν ήταν. Είναι ένας παίκτης που έχει ταχύτητα.
είναι ένας παίκτης που έχει τεχνική, είναι ένας παίκτης που δεν είναι άσχημο στον γκολ. Είναι ένας παίκτης επίσης ο οποίος πρέπει να ταξινομήσει στο μυαλό του τακτικά και στρατηγικά το τι πρέπει να κάνει. Και εάν βρεθεί, τώρα θα το κατορθώσει ο Ήβης, θα του την πέσουν κάποιοι άλλοι. Νομίζω ότι έχει ένα ταλέντο το οποίο λόγω μυαλού δεν μπορεί να πάρει το 100%. Δηλαδή έχει ένα ταλέντο με άριστα το 10 στο 9 και λόγω μυαλού πάει στο 7. Δηλαδή επίσης πιστεύω ότι δεν παίζει με τη λογική και παίζει με το συνέστημα. Αυτό του κάνει κακό όταν χάσει ο ΠΑΟΚ την μπάλα, τραβάει φανέλες. Δεν είναι κακός χαρακτήρας, απλά είναι πολύ ενθουσιώδης. Είναι πολύ μεσόγειος. Πιο μεσόγειος από ό,τι πρέπει να είναι. Έτσι τον κόβω εγώ αυτόν. Εγώ φίλε, νομίζω ότι ο Πανιώνιος είναι πολύ γυμνασμένη ομάδα. Ναι. Πίεσε τον ΠΑΟΚ ψηλά, δεν τον άφησε να αναπτυχθεί και από εκεί ξεκινάει όλη η μετριότητα του ΠΑΟΚ. Πάντως ο Ήβιτς το είδε και έβαλε 4 χαφ. Που σημαίνει ότι ακόμα και στην Τούμπα είδε ότι επειδή η ομάδα του δεν είναι στα καλά της, σου λέει θα παίξω με ένα χαφ παραπάνω, 0-0, 0-0, να το κάτσω ένα 0. Έτσι το είδε. Είδε δηλαδή το πρόβλημα το βιολογικό που έχει η ομάδα του. Αν είδες κάτι άλλο με διορθώνει. Βάσει και τον Πανιώνιο που λες αυτό. Ναι, το καλά είναι. Να απαντήσω λίγο στον Τζόρνταν. Ναι. Και ο Πανιώνιος, ναι, συμφωνώ, μας πίεσε ψηλά και γενικά μας πίεσε πάνω στην μπάλα. Αλλά δεν αντιμετωπίσαμε το ίδιο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίσαμε στην ΑΕΚ. Γιατί ουσιαστικά μας ασκήσαν την ίδια πίεση. Ο Μιστακίδης πιθανόν να χρειαζόταν σήμερα στα χαφ σαν εσωτερικός. Σήμερα. Πιθανόν. Πιθανόν. Στην ΑΕΚ, φίλε, πιθανόν. Νομίζω ότι εκτός τα λάθη που έκανε τη τακτική εκεί ο Ήβιτς, δεν το βγήκε το παιχνίδι. Βρέθηκε πίσω στο σκορ, τραυματίζεται και ο κάμπος και αλλάξαν όλα τα πλάνα. Έρχεται και η κόκκινη δεύτερη κίτρινη του Μαλετζά. Κοίταξε, εκεί ο Ήβιτς, πιστεύω ότι που λέει ο Τζόρνταν, το θέμα κατασκοπίας. Δηλαδή, έχω να αντιμετωπίσω τον Αραούχο. Τι είναι ο Αραούχο? Είναι τεχνίτης, είναι γρήγορος, είναι γκολτζής, είναι επικίνδυνος. Δεν βάζω δύο Ντακώστα. Δεν βάζω δύο Μποτία, δεν βάζω δύο Βαρέλα εκεί. Ναι. Βάζω τον Κρέσπο που είναι πιο γρήγορος χαμηλά. Του λέω κοντά χαμηλά, μην τον αφήνεις, όχι ζώνη. Κάποιες λεπτομέρειες λόγω απειρίας του ξέφυγαν. Και το σπουδαιότερο το μάτς που ξέφυγε στο ΆΚΑ είναι ότι σου λέει κέρδισα τον Ολυμπιακό 2-0, θα πάω με την ίδια συνταγή. Όχι. Αυτό που λένε ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, δεν το πιστεύω. Παιχνίδι με παιχνίδι είναι το ιδιαίτερο του κάθε παιχνιδιού. Έτσι, ακούω. Έτσι, συμφωνώ. Έτσι. Αυτό. Θέλω μία ακόμη ερώτηση να πω και μετά θέλω να πω κάτι και στον κύριο Μαλάτο και το κλείνω. Ναι. Θέλω να μου πεις πώς είδες Τζόρνταν την ομάδα χωρίς το Μαλεζά πίσω. Ήταν πιο αργή, πιο γρήγορη? Νομίζω πιο γρήγορη πρέπει να είναι. Είναι βαρύγορη με ο Μαλεζάς, ναι. Είναι λίγο πιο άργος ο Μαλεζάς. Ναι. Αλλά είναι, το Κρέσπο κάνει καλύτερο δίδυμο ο Μαλεζάς παρά με το Βαρέλα. Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό, ναι. Θέλω να πω και κάτι στον κύριο Μαλάτο. Ορίστε. Ο Μπακλαβάς στην Τουρκία πόσο έκανε? Όσο έκανε ο ημιτελικός στο βόλεϊ που σε έστειλε στο σπίτι. Άσε το βόλεϊ. Έτσι ο Ντάντε. Τώρα εμείς πήγαμε ένα γύρο πιο κάτω από σένα. Αυτοί πήγανε για εκμεκ παγωτό και πήγανε στο τσουφλί. Κατάλαβε. Ποιο πλοκόμ. Εσείς φάγατε γερμανικό φούρνο. Πιο μπροστά, εμείς πήγαμε ένα γύρο μετά, μην μιλάτε πάλι. Πολλές πιτσιλιές έχεις. Από κάτω είσαι. Κάτι εφτάρεστη Γιουβέντους την ξεχνάμε, έτσι. Έλα, τι είπε το παιδί, τι είπε το παλικάρι. Κάτι εφτάρεστη Γιουβέντους τις ξεχνάμε, έτσι. Και εφτάρες τώρα, εσύ έχεις παίξει ποτέ με καμιά Γιουβέντους. Και πεντάρες και τεσσάρες πολλές. Την Γιουβέντους την κέρδισα στο Κάλιαρι, εγώ 2-1 αν θες να μάθεις. Αλλά αυτά δεν τα δε συμφέρει. Και αυτά δεν συγγέλισε. Ναι, αυτά δεν συμφέρει. Άρε Μαλάτο. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πάμε επόμενη γραμμή. Είστε λίγοι. 7-0 ήταν εδώ και 7-1. Λίγοι, 7-0 με την Γιουβέντους και 7-1. Με τα τρίτα. 7-0. Με τα τρίτα. Κλέγατε γιατί δεν σας έδωσε ένα πέναλτι, λέγατε. Ναι, εντάξει. Πάμε. Η Γιουβέντους συγγέλισε απρόπερση, ναι. Έλα φίλε. Καλημέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Λοιπόν, επειδή είσαι ένας από τους καλύτερους αναλυτές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, βάσει και τα στοιχεία που μαζεύεις και δηλαδή, θα ήθελα να πω σε εσένα στην Ήφη να θα ακούσει πεθαρά που είναι δεξιά σου. Και ρωτώ, έχω μία ερώτηση. Όταν δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ
κάνουν την ίδια ενέργεια. Γιατί ο ένας θέλει 2 μήνες διακοπή συμβολέου και 10.000 ευρώ πρόστιμο. Και ο άλλος είναι ήρωας, ναι. Και ο άλλος γίνεται σύνδεσμος. Ναι. Ρώτα τον λίγο να σου πει. Γιατί. Ναι. Εγώ είμαι αντίθετος με τον Τζόρνταν. Γιατί να με απαντήσει. Ποιος να σε απαντήσει. Εσύ. Γιατί δεν κάνεις την ερώτηση σε μένα. Ρε ρωτάω. Ναι, σε ρωτάω. Γιατί κάνεις την ερώτηση. Ο Γκαρσία έδειξε τα χαμνά του. Ναι. Στο γήπεδο στο ποδοσφαιρικό μέσο. Πολύ καλά τα κάνε και μπράβο στον Γκαρσία. Ο άλλος δεν είχε. Σε απαντάω, περίμενε λίγο, σε απαντάω. Δεν είχε σαν τον άλλον σήμερα. Πήγε στο γήπεδο μέσα στον Καρασκάκη και 30.000 τον βρίζανε και αυτόν και τον ΠΑΟΚ. Και καλά έκανε ο Γκαρσία. Από μπάλα βέβαια ο Γκαρσία προσφορά να λένε. Άσε από μπάλα, από μπάλα τώρα. Γι' αυτό σε θεωρώ χωριάτη, άμπολο και ταγκάρι. Το γήπεδο του Πλεξικό που μέσω για να τα ακούσει πεδεράτα, να τα ακούσει νύχτα, λες πεδερά. Άκου να σου πω, βγαίνεις εκεί να μιλήσεις για ποδόσφαιρο. Δεν βγαίνεις να μιλήσεις μόνο για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρεις ρε φίλε. Εγώ δεν ξέρω. Να σου κάτι δεν θέλω να πω το όνομά μου. Είσαι μιλήσεις και εσύ τώρα. Με τον πότε μιλάει ο Τζόρνταν κάθε πρωί. Όταν βγαίνεις εδώ πέρα ρε εσύ φίλε τώρα και μας λες να τα πω σε σένα για να τα ακούει ο άλλος. Ακού σου λέω, εγώ είμαι πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Δεν θέλω να πω το όνομά μου, με τον Κωστή. Δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει. Σου λέει, σου εκφράζει μια πορεία. Ο ένας γιατί να γίνεται σύνδεσμος και ο άλλος διακόπτει συμβόλαιο. Γιατί τον απάντησα, δεν κατάλαβε ο άνθρωπος. Διότι δεν δουλεύει το ρημάδι που έχει μέσα, δεν δουλεύει. Τον εσύ άμα πας σε ένα γήπεδο και σε βρίσκουν 30.000, τι θα κάνεις. Δηλαδή έχω παίξει ποδόσφαιρο, ναι. Εμένα με βρίσκανε 30 νοματέ και μου ήρθε να πηδήξω στα κάκια να έξω τους κυλικούς. Δηλαδή όλοι οι ποδοσφαιριστές στον κόσμο... Δηλαδή ο Λαμπριάκος, ο Λαμπριάκος στην Τούμπα έπρεπε να ξεβρακωθεί και να πιάσει το πουλί του και να του κάνει λόσο. Άσε ρε τώρα, άσε ρε τώρα, παραμύθια τώρα. Τον έβριζε όλο το γήπεδο. Δεν μου λες, όταν ο άλλος έδειχνε τα δάχτυλα μέσα στην Τούμπα, γιατί δεν το λες εκείνο. Ο Κορτσερισάου μέσω Καριλάου έπρεπε να φάει διακοπή συμβολέου που σαν ποδοσφαιριστής πέταξε μπουκάλι στην κερκίδα. Δεν πέταξε μπουκάλι, χαρτάκια πέταξε, είδες που δεν ξέρεις κάτι. Άντε τράγω από εδώ ρε. Άντε ρε βρε κομπλεξικέ να ήμουνα. Πούμε. Μπροστά ήμουνα. Βρε άσε τώρα, ξέρω τι χαριά. Τα χαριά πέταξε από αυτά τα χαρτιά που το πέταξαν μέσα. Και καταρχήν να σου κάτι, το Δημητράκη δεν το ξέρεις. Εγώ να τα γαντσιά. Ο Δημήτρης γαλουκίδηκε και μεγάλωσε στην Τούμπα. Σχολείο πήγαινε, ξέρω, την Τούμπα, το καταλαβαίνει. Άρα πήρε την Καφρίλα την Τούμπα. Να μου πεις για τον Πέλκα τώρα, τι είσαι καλά. Ήρωας, δύο τόνους πάλαξε ο Πέλκα, σε μένα μου πεις για τον Πέλκα. Αλλά όταν δεν υπάρχει λόγος για να τον κάνεις, δεν πρέπει να τον κάνεις για κανένα. Δεν μπορείς εσύ να επιβάλλεις πρόστιμο και 2 μήνες διακοπές χωριά τη ταγκάρι. Άντε βρε, λύσω τον καραγκιόζαρο αυτό εδώ πέρα. Είναι λόγος. Λύσω τον καραγκιόζαρο βρε τώρα. Έλα βρε, πάλα δεν ξέρετε εσείς. Ο Λόρδος Γκλίτσμαν. Και ποιος είσαι που βάλεις την ίδια. Εσύ ποιος είσαι που βάλεις την ίδια. 2 μήνες και 10.000. Ποιος είσαι. Κλείστον τελείωσε. Για να σου πω κάτι. Εγώ να βάλω πει κλείστον αρε Νίκο. Άνοιχτον, άνοιχτον. Ζωνίστηκες. Τι να ζητώ, το είμαι ο άνθρωπος είναι καραγκιόζης. Καραγκιόζης. Εγώ ποιος είμαι που θα βάλω, εγώ είπα θα βάλω ποινή ρε. Πάμε. Το κεφάλι σου δουλεύει, εγώ θα βάλω ποινή. Δεν τα βρείτε. Πάμε επόμενη γραμμή. Στα γλαμάρα τώρα. Οποιοςδήποτε κι αν είναι έτσι. Όχι μόνο ο συγκεκριμένος παίκτης. Γαλουχίδης. Όταν δεν υπάρχει δικαιολογία να το κάνεις, εννοείται και πρέπει να τιμωρηθεί. Πάει τελείως. Πώς θα γίνει τώρα. Τελείως. Sign off. Πάμε. Μη ζυμώνεις. Όχι ρε φίλε, κάτσε καλά τώρα. Πάμε μη, τελείωσε, να το κουράσουμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα μαλάτε. Έλα. Μαλάτε, μ' ακούς. Σ' ακούω. Είδες τι ομαδούλα είσαστε ρε φίλε. Όχι, δεν είδα ρε μάγκα. Τι ομαδούλα είστε εσείς ρε φίλε. Από τη δικιά είστε σου καλύτερη. Μόνο για πέτσινα πρωταθλήματα. Για να παίζετε με κανέναν ατρόμητο, με κανένα ξάντη, με κανένα πανιόνιο που θέλει να χάσει. Είσαστε μια τρίχα του Παναθηναϊκού. Ποια τρίχα, σας πατάμε στη λεωφόρο. Είσαστε μόνο για ενστάσεις. Κερδίσει... Είσαστε η πιο βρώμικη ομάδα του ελληνικού αθλητισμού. Και αυτή η ομαδούλα σου τώρα αυτή... Με τις γλαβιόλες. Ρε, ακούς ρε, η ομαδούλα σου αυτή θα πάρει το πρωτάθλημα. Ποιος αυτή η ομαδούλα ή τυποτένια. Δυστυχώς είναι η αλήθεια ρε φίλε, δυστυχώς. Ρε φίλε, τέτοια τυποτένια ομαδούλα να παίρνει το πρωτάθλημα. Κάθε και κλαίγε ρε βλάκα. Το βλάκα ζει, άκου, πουστάκι Ολυμπιακέ. Επόμενη γραμμή, θα το πάω. Μη, όχι, επόμενη γραμμή. Πάμε, επόμενη γραμμή. Άστο να βγάλει τι αυτό. Εντάξει, φίλε, τα αυτονόητα είχε να σου πω. Πάμε, επόμενη γραμμή. Επόμενο στο τέλο. Γλαδιόλε. Γλαδιόλε. Ναι, ο Ροκίδη. Ο Ροκίδη. Σε να πάρει χωρί να βρει. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Ακούγω μια ραπ καλά. Έλα. Καμπάνα, το εθαράπη. Ωραία, παγκτζή είμαι από Αλβανία. Ωραίο. Very good. Τρολιά. Καλησπέρα εκεί στο ωραίο πάνελ που έχετε.
Για πες. Thank you. Βλέπω το ΠΑΟΚ, δεν μ' άρεσε σήμερα πολύ έτσι όπως έπαιξε μπάλα, δεν έπαιξε καλά. Εντάξει, δεν έπαιξε, δεν έπαιξε. Ήταν κολόφαρδο, τυχερή ομάδα σήμερα, τυχερή. Play-off, πώς μας βλέπεις, θα βγούμε κι όλοι φέτος. Θα βγείτε ρε φίλε, play-off, πώς θα βγείτε. Θα βγούμε Champions League, θα βγούμε να πάμε παίξουμε προκριματικά. Champions League δύσκολο να βγείτε, αλλά εντάξει, θα γίνουν ωραία μάχη εκεί. Καλά το κάνεις τον Αλβανό πάντως φίλε, εντάξει. Θέλουμε ένα δεκάρι, δεκάρι καλό, να πάρει δεκάρι, παουκάρα, παουκάρα, αυτό βάζει με ρεκτικάβρο. Καλά κάνεις τον Αλβανό, μια χαρά το μιλήσεις, ωραίος. Τσάω. Είσαι μίμος, εντάξει. Ποιο Αλβανός είναι ο... Κανονικά θα έπρεπε να είναι Αλβανός. Πώς λένε, το πήρε ο Δήμα παρά εσύ. Πάμε, ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Παοξής είμαι. Μπράβο. Συγχαρητήρια, ήταν ψυχολογικά ό,τι καλύτερο αυτή η νίκη. Μόνο ψυχολογικά, γιατί δεν παίξαμε έτσι όπως μπορούμε να παίξουμε, έτσι πιστεύω. Και δύο λόγια θα ήθελα να πω για αυτό που έκανε ο μικρός ο Πέλκας. Εγώ πιστεύω κακό έκανε πάνω στο εαυτό του, όχι τίποτα. Βέβαια, δεν θα γίνει σύνδεσμος ο Πέλκας. Μπορούσε να συγκρατηθεί, μπορούσε. Και να μην φάει ούτε κίτρινο. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, μην το μαλώνει το παιδί. Φίλε. Τον Γκαρσία να πιάνει τα παυτά του, να ρίχνει αγωνιές, γροθιές από κάτω. Μην συγκρίνει τον Γκαρσία, άλλο Γκαρσία, άλλο Γκαρσία. Τι να κάνει τώρα το παιδί. Φίλε, να σου θυμίσω κάτι. Έκανε το λάθος, ότι σε λάθος μάτι το έκανε. Φίλε, να σου θυμίσω κάτι. Δεν υπάρχει λόγος, για ποιο λόγο το έκανε. Αν το έκανε σε λάθος. Δεν υπήρχε λόγος. Δεν υπάρχει λόγο. Αδερφέ, να σου θυμίσω κάτι. Ναι, ναι, ακούω. Έχει δίκιο ο Αριανός. Επικοινωνιακά. Δεν υπάρχει λόγος. Μισό λεπτό. Είναι το μυαλό του παιδιού. ΑΕΚ Ολυμπιακός, το Καρτίδι. ΑΕΚ Ολυμπιακός το 1-1 με το γκολ του Χάρα στο ΑΕΚ, το θυμάσαι? Με το γκολ του ποιου? Του Χάρα, ο Περέιρα με τον Κασάμι που έκανε τη χειρονομία. Ίδια χειρονομία που έκανε ο Κασάμι. Ναι, θυμάμαι. Τιμωρήθηκε κανένας Κασάμι? Εκείνοι έχουν τη δυσκολία του τότε. Αυτό. Μια υπενθύμηση. Μια υπενθύμηση. Μισό λεπτό. Δηλαδή, άμα δεν τιμωρηθούν οι άλλοι, εμείς πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Δηλαδή, ήρθε ο Σαλίνο μέσα του πάνω κάνει τα δάχτυλα. Δεν τον τιμωρεί ο Ολυμπιακός. Αγόρμο, το ίδιο λέμε. Συμφωνούμε. Αφού δεν τιμώρησε τον Γκαρσία, δεν μπορεί να τιμωρήσει τον Μπέλκα. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Αφού έκανε τον Γκαρσία σύνδεσμο, του Μπέκα με τον Μπέλκα. Του Μπέκα κάφρε με τον Μπέλκα. Κάφρε του Μπέκα με τον Μπέλκα. Πάμε. Γιατί ξέρετε από αυτά του, και η τούμπα τώρα δεν μπορεί. Όλοι να πηγαίνετε στα γήπεδα, στα καλά καθούμενα και τα δείχνετε. Τα καλά καθούμενα. Κάτι ακόμα μπορώ να πω. Να πει ό,τι θέλει. Κύριε Μαλατέ. Εδώ είναι. Ναι. Πότε νίκησε τη Γιουβέντους εσύ μέσα στην Ιταλία, για πες μου λίγο. Για το κύπελο UEFA. Ποτέ δεν έχεις νικήσει μέσα στην Ιταλία τη Γιουβέντους. Έχεις χάσει 2-1 με γκολ του Μινιάδη από πέναλτι. Το είδε στον ύπνο του. Έχεις χάσει 2-1. Και μετά αποκλείστηκες. Ποτέ δεν έχει. Η ομαδούλα σου είναι ρεζίλη της χώρας. Το ξέρεις αυτό? Όχι, δεν το ξέρω. Ξέρω ότι είναι. Τέσσερα πρωταθλήματα. Μη σου πω εσύ, με ήττα περνούσες. Με ήττα από την Άρσενα περνούσες. Και έχασες. Σε όλα από δύο έχεις. Οπότε. Ούτε καν μία. Η ομαδούλα σου είναι πολύ μικρούλα στην Ευρώπη. Δεν μου λέτε τώρα. Άσε το μαλάτο, εμένα τώρα. Δεν μου λες, έπαιξες με τον Πανιόνιο, κέρδισες σε 1-0, έκλεισε το τηλέφωνο κτλ. Έβαλε center forward να πούμε τον Κλάους. Σε έπιασε μελαγχολία. Ναι. Σε έπιασε. Συμφωνείς ότι πρέπει να παίζει εκεί κάποιος άλλος? Ναι. Ποιος πρέπει να παίζει? Εγώ. Μπορεί και ο Μιστακίδης. Ο Μιστακίδης center forward. Πιο καλός center forward. Στην ανάγκη τώρα, έτσι. Στην ανάγκη λέμε. Στην ανάγκη. Στην ανάγκη. Τι να πω, να πω τον Ενρίκε να βάλει μπροστά, το δούμε. Δίδυμο με τον Μπέλκα, δεν το βάζει. Σε ρόμβο. Να αλλάξει όλο το σύστημα βέβαια. Δεν είναι και δύο κοντί είναι. Ναι, εντάξει, τώρα για χαμηλά. Ναι, αλλά άμα είναι ψηλή τα στόπερ πίσω, πώς θα πάει. Χαμηλά, εντάξει. Όλο σωστό χαμηλά. Αυτό που λες. Πάμε κόμμο. Έλα. Ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Τι κάνουμε, καλησπέρα. Καλά, φίλε. Μαλάτο. Ναι. Να σου πω κάτι, ρε Μούργο. Μούργος είσαι. Για λέει. Ναι, εντάξει, παρεξηγήσου τώρα. Μούργος είπα, δεν σε έλεγα. Μην τώρα. Πες την ουσία. Είμαι λίγο μορφωμένος και τα παρεξηγώ εγώ, ξέρεις, δεν άξε. Ναι, πολύ μορφωμένος, τα παρεξηγεί αυτά. Ναι, θα σου πω κάτι θέλω. Γκλίτσμαν. Ναι, δυο εβδομάδες από πούτα σε πούτα από αυτού. Έλα. Εκεί που ξέρεις βάλτε εσύ. Έλα ρε φίλε. Εσύ ξέρεις. Έλα ρε φίλε. Απ' τη Λούτσα πάει στη Βουλιαγμένη ρε. Έλα ρε φίλε. Την καφρίλα σου εδώ σε μάρτυρα να την βγάλεις. Από κάτω. Δεν πες κανένα ραδιόφωνο. Πάμε επόμενη γραμμή. Έτσι. Την καφρίλα σου εδώ να την βγάλεις. Καλά έκανε και σε έκοψε η κολύψη. Με ευπρέπεια. Πάμε λοιπόν. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα φίλε. Ευχαριστώ για το παιδιά εγώ. Ακούγομαι. Ναι. Λοιπόν, αεξής είμαι από Αθήνα. Αεξής από Αθήνα. Ναι, λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μαλάτο. Ορίστε.
Καταρχάς είστε, θα σου μιλάω στο επιθυντικό γιατί είστε μεγαλύτερός μου. Είστε περήφανος για την ομάδα σας. Ή όλα αυτά που έχει κατακτήσει, όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο για αυτά. Όλα, ναι, βέβαια. Είναι υπερήφανος. Πολύ περήφανος και νιώθει για την κοινότητα. Όλα και σε όλα τα αθλήματα. Ωραία, ωραία. Πώς νιώθετε για εκείνη τη δήλωση που βγήκε και ο παλέμαχος ο Πέτσας, ο Αλεξανδρίδης? Ποιος παλέμαχος, δεν την έχω υπόψη μου. Ότι ακούσει... βούταγε και τα έπαιρνε τα πέναλτι. Και σε εσάς έπαιζε. Όχι, εκείνος είπε κλέβω και τα παιδιά μου. Προκειμένου να κερδίσω, είπε. Ναι. Έπαιζε και σε εσάς τέλος πάντων και από εσάς το έδωσε σαν παράδειγμα ρε φίλε, τώρα, έτσι πρέπει να κάνω. Αυτό είναι το ίδιο του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω. Το ίδιο του Ολυμπιακού. Τώρα εσύ το έμαθες. Συγγνώμη. Το ίδιο του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει ίδιο της ομάδας μας, δεν μπορεί να το μιλήσεις εσύ. Υπάρχει ο λόγος του ισχυρού ρε, δεν υπάρχει. Έσωσε σε όλη την ομάδα, όλη την Ελλάδα τη βούλιαξε. Σας έδωσε στον αέρα εθνική, ο Αλεξανδρής ρε φίλε. Στην τρίτη είπε εθνική, τα πουλάω όλα, τα κλέβω όλα για να πάρω. Ήρθες να μας πεις τι είσαι, το 1/4 από ότι είμαι εγώ. Στο ποδόσφαιρο. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στα άλλα δεν φαίνεσαι πουθενά. Πουθενά ούτε στο μπάσκετ που ήσουν η πρώτη ομάδα που πήρε ευρωπαϊκό τίτλο. Τέλος. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, θα πάρουμε 4 γραμμές και θα πάμε για ύπνο. Την επόμενη Κυριακή θα κάνουμε εκπομπή. Είναι 26 Μαρτίου, θα κάνουμε. Κάνουμε, γιατί δεν κάνουμε. Βασίλη, θα κάνουμε. Θα κάνουμε. Πιστεύω να είμαι εδώ. Εσύ, βάζε με. Θα κάνουμε. Λοιπόν, κομμουνιστής, rapto.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο rapto.gr. Τελευταίο διάλειμμα, 4 γραμμές. Και πάμε για ύπνο. Κάναμε μια πολύ καλή εκπομπή. Νομίζω σας κρατήσαμε πολύ καλή συντροφιά. Συνεχίζουμε. Πάμε. Εδώ είμαστε. 4 από το τέλος. 4 από το τέλος. Έλα φίλε. Ακούμε. Είσαι ο Έμβι Μούργος. Του Europe One. Ο Έμβι Μούργος. Ο Sherlock Holmes από τα του Πέλκα. Το Πέλκα. Γεια σου Στέφανε. Πέρο Άντιτς. Γεια σας παιδιά στο πάνελ. Τι κάνετε? Πυγμάχος. Το παλεύουμε. Και προπονητής. Έτσι ακριβώς. Βασιλή. Το πολυβόλο σου κέρδισε στην Καβάλα, ε. Κέρδισε ρε τον πολυβόλο. Στην Ηρακλίτσα. Στην Καλαμίτσα. Στην Καλαμίτσα. Ναι. Εκεί έχει τα ωραία ψάρια η Καλαμίτσα που λένε. Ναι κύριε Γιάννη, έχει τα ωραία ψάρια. Τον ψήνω την Πέμπτη για Εύωσμο. Για λέγε Εύωσμο. Πέμπτη εκεί... θα πάω Κατερίνη. Έχει γένεια εκεί το Μετρόπολης Κατερίνης και θα πάω εκεί με τους διευθυντές. Εκεί θα είμαστε. Ναι. Θα έρθεις. Λοιπόν, ναι, κανονικά. Για λέγε. Λοιπόν, θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για τη ραδιοφωνική ανάλυση της πόλης. Στο διάλειμμα. Μας άκουγε στο διάλειμμα. Μόνο εγώ τα άκουσα όμως, έτσι. Αυτή είναι η διαφορά. Μην το δώσεις. Μην μας δώσεις. Ποιο να δώσεις ρε, τι είμαι εγώ ρε. Κόκκινος ρουφιάνος είμαι εγώ. Ίσως θα νεύσουχε. 2 παρά 5 το παίρνω τηλέφωνο. Δεν θα έρθω λέω την πρώτη ώρα, θα πάρω βαθμούς της Ευγενούλας. Πες το αφεντικό. Όχι μόνο του λέω για 3 και λίγο, αυτός έχει 100 εργαζομένους, 5 ραδιόφωνα. Το μακεδονικό που θέλει να ανεβάσει, άσε τώρα. Ρύθμισε την πρώτη ώρα, του λέω. Σε 4 λεπτά με φαίνεται αφεντικό. Γιατί δεν θα έρθεις? Καλά, ρε, πριν κλείσω το τηλέφωνο, ούτε τάχτη δεν είχες, λέω. Να τον πεις μετά από 20 λεπτά. Με θεωρείς ρουφιάνο? Όχι ρουφιάνο, λέω. Αρχή ρουφιάνο. Εσένα και τον άλλο το Μανούση. Με κάνει ο ιδιοκτήτης προχθές. Μου λέει, μα τι πράγματα είναι αυτά, λέει. Δίνεις, λέει, θάρρος, λέει, και στους άλλους. Τι έγινε? Με δείχνει 2 χαρτιά α4 φωτοτυπία. Είχα κόψει κάτι νύχια και ξέχασα τον ηχοκόπτη εκεί. Κάτι έγινε, ξέρω εγώ, και ξέχασα τα νύχια. Φωτογραφία τα νύχια από πάνω με κάμερα. Και φωτογραφία τα σπόρια. Καλά, να συγκαλύπτει σπόρια. Πήγα, τάφησα εκεί, ξέχασα, όντως ξέχασα. Καλά, ρε, πώς θες, λέω. Είστε ασύλληπτοι. Καλά κάνει ο Ίβιτς. Και δεν θέλει Έλληνα στον πάγκο, βοηθό, γυμναστή. Δεν θέλει ρουφιάνο Έλληνα ο Ίβιτς. Μας πήρε γαμπά. Τι ρουφιάνοι είστε εσείς, δεν λέω. Τράβα και εσύ κάποια φωτογραφία, ρε. Πω. Τράβα και εσύ κάποια φωτογραφία. Στο τέλος θα πάει να κατουρίσουμε στην τουαλέτα και μας μετρήσουν το παπάρι πόσο είναι. Θα είναι σαν του Πέλκα που θέλει μεγεθυντικό φακό να το δούμε. Θα είναι σαν του Σανκαρέ. Πα. Του φοβήθηκε το μάτι. Άσε, ρε, τώρα. Συνέχισε, φίλε. Βασίλη. Ναι. Έλα, φίλε.
Δεν μου λες, μέχρι πότε θα παίζουμε μέχρι το 60, ρε. Μέχρι πότε θα παίζουμε μέχρι το 60. Ναι, ρε, πότε μέχρι πότε, ρε, αγόρι, που θα παίζουμε μέχρι το 60. Μα ούτε μέχρι το 60 δεν παίξαμε τώρα. Σήμερα. Αυτό σου λέω τώρα, τι θα γίνει, ρε. Στέφανε. Έλα. Σουβλάκι εκεί στο ζυγός, ξέρεις. Εσύ να μην χάσεις, παλιόπαιδο. Άντε, μπράβο, δε. Πασοκτσί. Πασοκόβατσα. Πασοκόβατσα, ναι. Μουσατέκ, μουσατέκ. Εσύ μη μιλάς, παλιός Πασόκος ήσουν. Παρέλει, παρέλει. Είπαμε, μέχρι το 96. Και μετά έγινες πατριώτης κι εσύ. Ναι, ρε, καμπλικά. Τη μέρα νοικοκύρη, Στέφανε. Κανονικότατα, φίλε. Το βράδυ αμαρτωλός. Λοιπόν, παιδιά, πρωτού κλείσω, να ρωτήσω, έτσι. Πώς θέλετε να γίνει κλήρωση στο Κύπελλο, μια που είστε και οι τρεις εκεί πέρα. Εμάς μας βγάζω έξω. Όλοι τον Ολυμπιακό θέλουν. Όλοι. Ναι, τι. Εγώ πιστεύω ότι ο Καραμάνος κανείς δεν θέλει τον Ολυμπιακό. Από αυτό δίνω εγώ στη μαμά σου. Αμάν. Το μπαλά. Αμάν με τα διάφορα. Νομίζω ότι ντέρμπι Ιωνία θα βγει, Στέφανε. Τι να πει, Πάοκ θα έπεσε στην περίπτωση. Πάοκ. Νομίζω ημιτελικό Πάοκ θα. Εσύ θέλει τον Ολυμπιακό ημιτελικό. Εγώ. Ναι, ναι, τι να φοβηθώ. Ο Ολυμπιακό είναι καλό για τελικό, όχι για ημιτελικό. Για τον Παναθηναϊκό είναι καλό για τον τελικό. Μάλιστα. Εσύ, Στέφανε, ποιον θέλει, ρε Στέφανε. Αν μπορέσει και πάει στον ημιτελικό, Εγώ μέχρι το παραλίμνο να κληρωθώ τώρα. Ναι. Εμείς θέλουμε τα τρίκαλα και τον Εύωσμο τώρα να κάνω τίποτα. Άντε, καλά. Να την κάνουμε τη δουλειά, Βασίλη, θα την κάνουμε τη δουλειά. Εσείς τον Εύωσμο παίζει τώρα Αγροτικός Αστέρας Λαμία. Εκεί θα πάμε, ναι. Απόλυο Σμύρνης. Θα πάμε με το κοντό εγώ. Να πάει ο, πώς το λένε στη νύχτα, ο Νύκταρης. Ναι. Και να δώσει στο Ριαβόγλου και στην παρέα του Ριαβόγλου τρίγωνα πανοράματος. Μαζί σου. Αλλιώς θα περάσει ο Απόλλων. Ναι. Ναι. Εκεί ναι. Το CD του Κώστα Καφάση να σου φέρω, το θυμάσαι που σου έλεγα. Ναι. Μπορεί να πάει τρίγωνα πανοράματος. Το CD Κώστα. Ο Βενέτης. Ναι. Ποια θα έχουν πιο πολύ γέμιση να δούμε. Κοίταξε, ο Βενέτης μπορεί να πάει. Δεν ξέρουμε. Και ο Νύκταρης λέει εγώ θα πάω να τα πάω το κουμπάραμα, να τα κάνω. Έτσι είπε ο Νύκταρης, αλλά σε δύο μήνες από Άρχοντας της Νύκτας. Το Εύωσμος έχει αργανάκια εκεί να πάει. Είναι ρεζίκορα της μέρας. Νύκταρη, στον Εύωσμο περιμένουμε να σε δούμε. Εγώ θα την κάνω τη δουλειά ύπουλα με το κοντό εκεί. Με το κοντό. Με το κοντό θα την κάνω, ξέρεις. Έκλεισες, τα λέμε αύριο. Έφυγα, bye. Καλημέρα, ναι. Σιγά. Σιγά, έδιωξες το ψηλό και βουρ, μη. Λέγε φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε. Τι γίνεται, πώς πάμε. Ησυχία. Μαλά δεν την πήγε άσχημα σήμερα, ρε. Όλα. Εντάξει, δεν έγινε κάτι. Προχωράς, εντάξει, τελική. Είναι μηδέν, καλά είναι. Προχωράς. Για μένα δεν είναι θέμα ότι θα πας, θα βγεις πρώτος και τα λοιπά. Εντάξει, το θέμα είναι ότι γιατί έχεις την ομάδα μια χαρά και αρχίζει και τη διαλύεις ότι έχεις βαθύ ρόστερ. Τελικά δεν έχεις κανένα βαθύ ρόστερ. Το θέμα είναι το κύπελο τώρα, γιατί έτσι όπως είναι σήμερα, το κύπελο... άμα ξανατύχεις με τον Παναθηναϊκό, κυλοφόρο μετά θα έχει πάλι σκληρό γάμιση. Μη, κόψτε το. Φίλε, σε καταλαβαίνω, είναι 2 και 20. Είσαι καραγκιόζης. Προσέξτε. Κατάλαβες. Αυτά που σου κάνω εγώ στο Καραϊσκάκι, ρε ηλίθιε, δεν μπορείς εσύ, ρε. Πού το έκανες, ρε μπάμια, πού το έκανες, ρε μάλλον. Τρία έφαγες, μπάμια. Και πρόπερσες εσύ 0-3 έφαγες. Τι σημαίνει αυτό. Πότε πρόπερσες, πριν το 14, ρε. Το 14 χρόνια. Ναι. Μα τι σημαίνει αυτό. Έχω κερδίσει πιο πολλές φορές. Ένα μα στο κύπελο, μωρέ, το 8. Πιο πολλές φορές. Τώρα του χρόνου έρχεται ο Όλεθρος. Ναι, εντάξει. Περιμένετε. Α δούμε. Κόμι για τον Λούα, Λούα λες τον πρώτο τελευταίος. Ναι. Πεντάρα μέσα στη λεωφόρο. Άστα τώρα. Πρώτο τελευταίος. Καλημέρα. Μόνο μπάσκετ. Καλημέρα. Σε 25 μέρες έχεις. Αυτό.gr. Να μην ξεχνιόμαστε. Λέγε φίλε. Καλημέρα, Διανός από Αγνάκη. Λοιπόν, να και που βγήκαν. Μαθήματα επικοινωνιολογίας Α Δημοτικού. Ακούμε. Τρεις φορές πέσαμε. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρουν οι οργανωμένοι και μυαλό δεν βάζουν. Κάτσε, φέτος τι φταίνει οι οργανωμένοι. Δεν λέω για τους οργανωμένους. Λέω για ένα φίλο που έστειλε μήνυμα. Και όχι τον Αρβανιτίδη. Ρε, άφησε με να ολοκληρώσω. Πάντως με Αρβανιτίδη θα ανέβαινε. Λέω για ένα φίλο που έστειλε ένα μήνυμα στο παλικάρι του Βασίλη που είσαι εκεί πέρα και του μίλησε κάπως και δεν έχει τη στοιχειώδη νοημοσύνη να του το πει, αλλά με ωραίο τρόπο. Δηλαδή, να του το πει αυτό που ήθελα να του πει, αλλά όχι πιτσιρικά και πόσο χρόνο είσαι και τέτοια και δεν ξέρεις και δεν κάνεις. Αυτοί οι χρυσαυγίτες έχουν, λέει, λίγο άτροποι.
Μήπως το έλεγε σε μένα ρε Θόδωρε και έλεγε πιτσιρικά για αυτό. Ρε φίλε, η ομάδα προστατεύεται από τους οργανωμένους και τα γήπεδα γεμίζουν από τους οπαδούς. Άμα θέλουν να το καταλάβουν, θα το καταλάβουν. Τώρα το παλικάρι έρθει εκεί πέρα στην εκπομπή, έρθει στην Παρμίτα, έρθει στο ραδιόφωνο. Ίσα ίσα για να ακούγεται μια φωνή για τον Άρη και είναι δυνατόν να του λέει πιτσιρικά και τι ηλικία είσαι και πρόσεχε και τέτοια. Μεσοπαδικά. Γι' αυτό και εγώ το απάντησα αναλόγως, ρε φίλε. Το απάντησα αναλόγως. Εντάξει, λίγο τρεις φορές πέρασε. Δεν έχει επίπεδο άνθρωπος, δεν έχει επίπεδο. Να βάλουμε λίγο μυαλό, είπαμε. Παλιός Πασοξής είναι, ρε. Πού να το πόσο μάλλον όταν η ομάδα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Και τι να λέμε δηλαδή, ωραία λόγια να λέμε. Εννοείται, ρε φίλε. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο. Τι περίμενε δηλαδή να πω. Λένε για τη φυσική ότι κατάσταση. Είμαστε μείον 6 και άντε θα τα πάρουμε τα παιχνίδια. Μα αγωνιστικά δεν βγαίνουμε έτσι. Δεν αν μια ομάδα δεν αλλάξει πρόσωπο, δεν βγαίνουμε. Όσου βαθμού και να χάσουν οι άλλοι, γιατί θα χάσουμε και εμεί βαθμού. Πάνε παλέτε στον Εύωσμο, δεν σε βλέπω καλά. Καλά, δεν ξέρω. Παλέτε, τι παλέτε. Πότε όχι, μήνα από την παλέτα. Δεν έχει, το κλείσε, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει παλέτα. Από το καλοκαίρι κλείσε το εργοστάσιο. Πάει το εργοστάσιο. Πού είναι. Απλώ έμεινε στι φανέλε πίσω. Το όνομα. Δεν υπάρχει. Λένε για τη φυσική κατάσταση και προσάπτουν ευθύνε αριστερά και δεξιά. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, ρε φίλε. Όταν κεντρικοί μάνατζερ της ομάδας παίρνουν τους παίχτες και πηγαίνουν στο Γευγελή και πηγαίνουν σε κεντρικά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης μέχρι τις 6 ώρα το πρωί και πηγαίνουν αριστερά δεξιά και τρώνε τυρόπιτες, πιτόγυρα και τέτοια. Γι' αυτή η φυσική κατάσταση. Και ο γυμναστής τι έκανε. Έχουν επέκταση ή διοίκηση σε αυτό. Καλά, η ομάδα είναι αγύμναστη, έτσι. Ρε φίλε, ο γυμναστής είναι. Η ομάδα είναι αγύμναστη. Δεν πρέπει. Συγγνώμη λίγο. Ο γυμναστής είναι πυρηνικός επιστήμονας. Ο άλλος να τρώει πιτόγυρα και τυρόπιτες. Και να τον κάνει να πετάει μέσω γήπεδο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο προπονητής δεν τον έχει, ρε φίλε. Ναι. Το πρόγραμμα ποιος το δίνει. Ποιο πρόγραμμα, διατροφή. Το πρόγραμμα για να τους γυμνάσει, ποιος το δίνει. Η οδηγία του προπονητή. Είδες λοιπόν. Ρε Θοδωρέ, για δεν τους δίνεται αέρα κοπανιστό που δίνει ο ΠΑΟΚ στους. Εγώ είμαι σήμερα το τσαρακάκι και σαν λέγανε αυτό, αέρα κοπανιστό. Δεν μπορούσε να τρέξει μετά το 70. Τέτοιο να τους δώσει. Αέρα κοπανιστό. Συνέχεια. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την έφεση. Πιστεύω γνωρίζετε ότι το δικηγορικό γραφείο του νομικού του Όφη είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, λίγα μέτρα μακριά από το επίμαχο κτίριο, έτσι. Το γνωρίζετε πιστεύω. Οπότε πιστεύω ότι η ένσταση του Όφη θα έχει μια αλφα βαρύτητα όσον αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης. Και θα ωφεληθεί ο Γρόλιος. Δεν προκαταβάλω κάτι, αλλά λέω ότι έχει μια παραπάνω βαρύτητα, ρε παιδί μου. Εννοείται ότι η Λαμία σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα μέγεθος υπολογίσιμο, αλλά θέλω να πω δεν τελείωσε κάτι. Λεφτά ποιος έχει, ρε. Εγώ βλέπω μίκρα νεοάρης, φίλε. Λεφτά ποιος έχει. Λεφτά έχει ο Φούρνος και οι ψαράδες. Όπου και να πας σήμερα. Αν δεν είναι προφάρις. Άκου, ρε φίλε. Σε εκκλησία θα πας. Θες να βαφτίσεις το παιδί. Άμα δεν δώσεις λεφτά, βάφτιση δεν γίνεται. Θες να πεθάνει ο μπαμπάς σου, η μάνα σου, ο δικός σου άνθρωπος. Θες να το θάψεις. Χωρίς λεφτά, κηδεία δεν γίνεται. Θες να πας στο μπουρδέλο, ασταμάτα ρε, θες να πας στο μπουρδέλο να πηδήξεις, τζάμπα πήδημα, δεν γίνεται. Όλοι πάνε για τη Μαρμίντα. Όχι, όλα είναι λοιπόν, όλα είναι λοιπόν, αλληλένετα με το... Στον Άγιο τάζεις, λέει Άγιε μου σώσ' το παιδί μου και εγώ θα σου κάνω ένα ναό, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Κάνει ταλαβέρι να πούμε. Στο βουλευτή θα πας. Θα πεις, θα μου βάλεις το παιδί στο δημόσιο, ξέρω εγώ παλιά, να σε ψηφίσουν τις συγγενείς όλοι κτλ. Τα εγκρίνεις αυτά, σειρά. Πώς τα εγκρίνεις. Αυτή είναι η ζωή. Α, δεν τα έχει άλλος λεφτά. Έχει άλλος λεφτά, πάει 45 χρόνια, το διώχνουν από τη δουλειά. Σε 6 μήνες το διώχνει η γυναίκα του. Τραβάει στη μάνα να πούμε. Όλα χρειάζεται λαδάκι να πούμε. Πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει, όπου και να πας. Εσύ θες να πας στον Εύωσμο τώρα να περάσει ο αγροτικός αστέρας, είναι αδιάφορος. Εγώ τα έχω ζήσει αυτά. Στην επανομή Β' Εθνική δεκαετία 70, κούτσικος ήμουνα. Ερχότανε Ολυμπιακός Βόλου με Λάρισα. Ολυμπιακός Βόλου έρχεται να πούμε στα αποδυτήρια, εγώ κούτσικο, 8 χρονών. Λένε οι κολοβλαχοί επανομήτες, τι έγινε, λέει, θα δώσετε, δεν δίνουμε, λέει, να με μέχρι. 0-1 Ολυμπιακός Βόλου στο 44 με γκολ του Μολάκου, τα θυμάμαι. 2-1-2-1 η επανομή, έρχεται η Λάρισα. Τους λέω τους κολοβλαχούς εκεί, καλά κάνανε. Παιδιά με ισοπαλία βγαίνουμε. Μπαμ μπαμ, επάνω μη Λάρισα 1-1. Και αυτός θα πάει στον Εύωσμο με το νύκταρι να κοιτάει τα περιστέρια. Άσε καημένε τώρα. Άσε μας καημένε τώρα. Άμα είναι να το κλείσουμε το διακόπτη, να το κλείσουμε. Μην τα εθνική, εγώ έχω κάνει φροντιστήριο για να βγω εδώ.
τα πρώτα φροντιστήρια τα έκανα Β' Εθνική. Β' Εθνική. Όπως το λέω εγώ. Πόσα θέλεις, πόσα δίνεις, πάρτα δώστα. Δεκαετία 70, προστοιχήματος. Προστοιχήματος. Ε, ναι ρε φίλε, άμα είναι έτσι να τα τραβήξουμε τα καλά. Τα αδέρφια Θεοδωρή δεν μας άνοιγε. Εγώ τοπικό πρωτάθλημα δεν έπαιζα, αλφα κατηγορία. 18 χρονών. Παίζουμε. Μεν Τούμπας, προοδευτική Τούμπας. Προοδευτική με νίκη σώνεται. Παίζει Αχιλλέας Τριανδρίας εναντίον Αχιλλέα Περέας. Άκου τώρα τι γίνεται. Με νίκη η Τριανδρία ρίχνει την Περέα. Με νίκη η προοδευτική μένει κατηγορία. Μας λέει στο αυτό, λέει θα πρέπει να κερδίσει η προοδευτική. Εγώ 18 χρονών, πώς με εγώ. Καλά λέει θα ρυθμίσουν οι μπροστά. 1-0-2-0-2-1. Στην Περέα 3 χρόνια δεν πήγαιναμε. Ο Μιχανιώνα πήγαιναμε από την Επανομή γυρνούσα. Με αλεξίπτωτο πέφτανε, με αλεξίπτωτο στα λίγο. Άσε, όλα είναι χρήμα. Όλα στη ζωή είναι χρήμα. Έχεις λεφτά, βουλώνει η αρτηρία σου, πας στο γιατρό, του λες βούλωσε η αρτηρία. Πάνε χρήμα. 4.000 μαλάκα να σε κάνω μπαλονάκι. Ο άλλος δεν έχει, του λέει σε 2 μήνες. Σε 2 μήνες, μπαμ, ψοφής, ανέβει 2 σκαλοπάτια, να του πει καμιά μαλακία η γυναίκα του, μπαμ, μπαμ, πάρ' τον κάτω. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Πάμε στο τελευταίο. Αλλάξω εγώ τη φύση. The last one. Αλλάξω εγώ τη φύση, να πούμε. Πώς το πεις, βάλε. Πώς θα γίνει. The last one, ναι. Πάμε, επόμενη γραμμή, τελευταία, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Κώστας από Καλαμαριά, τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, καλά, μέχρι στιγμής, άμα πεθάνουμε θα το γράψω στο site, λέγε. λέγε. Πήρα το στοίχημα. Έπαιξε 1 ευρώ και πήρα 175. Τι έπαιξες, γλυκό αγόρι, να σου δώσουμε συγχαρητήρια, λέγε. Έπαιξα κοινό και πήρα 12 αριθμούς, έπαιξα και πήρα 8. Και πόσο πήρε, φίλε? 175 ευρώ. Άντε να μας πας αμπουζούσια. Ίσα ίσα τη ΔΕΗ, φίλε. Εγώ παίζω στο κίνο μια φορά την εβδομάδα τα ίδια νούμερα. 8 νούμερα έχω πιάσει μέχρι 6. Μέχρι 6. Εγώ έπαιξα 12 νούμερα. Τα ίδια νούμερα. Μαζί με το πόνους και πήρε 175 ευρώ. Πολύ ωραία. Πού θα τα επενδύσεις αυτά τα χρήματα? Στο λογαριασμό. Στην Ελβετία. Δεν θα τα επενδύσω κάπου. Κάνε μεταγραφή στην Πουσίλμα. Έχω πάει τα 50 που σε έφαγα και τώρα έχω μαζί μου 90 ευρώ. Τα έφαγες κιόλας. Πού πας με 90 ευρώ σήμερα, αν βγεις έξω, πού πας? Πήγα σε μπουρδέλο. Πόσο σε πήρε το μπουρδέλο, πόσο? Τέλειωσε πολύ γρήγορα. Πόση ώρα? Ένα τέταρτο, μισή ώρα. Μισή ώρα πόσο σε πήρε? 40 ευρώ. Κόκορα σε έρεσε μισή ώρα. Δεν έμπαινες, δεν έβγαινες, δεν έγλυφες, δεν έτριβες. Δεν έμπαινε, δεν έγινε. Μήκες μου στο πατσά, τα φάγα σε μισή ώρα. Δεν έμπαινε εύκολα. Τι, του Σανκαρέ το Μόριο έχεις? Με το που άρχισα, ναι. Τελείωσε κατευθείαν. Ευεργετικό το κίνο. Γιατί ο προστάτης σου, πόσο χρόνο είσαι? 26-27. Καλά, πρέπει να ρεώνεις λίγο. Έχω πάρα πολύ καιρό να γαμίσω και αυτό. Μη. Τελειώσε. Εντάξει, μη. Τέλος. Καλό βόλι, φίλε, για την επόμενη. Τέλος. Μπαλάτε πόση ώρα αντέχεις. Πού? Στο γήπεδο. Στην ανηφόρα. Α. Ναι. Με το ρολόι. Του βάζω το ρολόι. Από το ζάχαρο ψάλιο έμεινε να γλύψεις τίποτα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός. Πάντα γουστάρουμε και λίγο, ναι. Όλοι θεωρούν δεδομένο ότι θα είναι στην πεντάδα. Πάει για πρώτη θέση, λέει, στα πλεόβλε. Εγώ πιστεύω ότι δύσκολα θα πάρει, αν βγει στην πεντάδα, διότι έχει τεράστιο πρόγραμμα, δύσκολο πρόγραμμα. Παναθηναϊκός. Παίζει με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ στο καπάκι. Έχω απουσίες. Δεν είναι δύσκολο πρόγραμμα, παιδιά, έχει απουσίες. Είναι δηλωμένοι ο Μπέρς, ο Ζέγα και ο Γκρουμπέλης. Που σημαίνει σε Τούμπα να το χάσει. Νομίζω ο Μπέρς δεν παίζει με ΑΕΚ. Δεν παίζει με Τούμπα. Και Τούμπα δεν παίζει. Και ο Ζέγα με ΑΕΚ νομίζω. Ή ο Γκρουμπέλης, αν δεν απατώμε. Σημαίνει έχει 2 ντέρμπι και παίζει και με τον Ατρόμητο και με τον Πανιόνιο. Και τι θα γίνει, έκτος θα βγει δηλαδή. Δεν ξέρω, φίλε. Από πίσω, ο έκτος πόσους βαθμούς έχει? Είναι η Ξάνθη, αυτοκτόνησε για μένα. Πάει η Ξάνθη, τελείωσε. Όχι, δεν πάει, δεν τελείωσε. Πάει. Είναι 5 βαθμούς, δεν είναι πάει. Στην Κέρκυρα πάει. Δεν θέλει να βγει Ευρώπη. Δεν θέλει. Άμα ήθελε θα τα έπαιρνε. Δεν τελειώσαμε. Άλλο λέω εγώ ότι. Είναι μια οκτάβια σουρ μπέρμπο, άλλο θα το έπαιρνε. Είναι 5 αγώνες, ναι. Εκ των οποίων ο Παναθηναϊκός έχει 2 μεγάλα ντέρμπι με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ. Και εκεί κινδυνεύει ο Παναθηναϊκός. Από την Ξάνθη. Από την Ξάνθη μπορεί να βγει η πεντάδα, ναι. Μέσα. Διότι τα 2 παιχνίδια, αν υποθέσουμε νομίζω, που είναι φυσικό να τα χάσει, δεν είναι. Στην Τούμπα δηλαδή.
από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ, λογικό δεν είναι. Εάν τα πάρει η Ξάνθη, τον καβαλάει, τον περνάει. Και μετά παίζει με Πανιόνιο και Ατρόμητο. Εσύ που παίζεις. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πρόβλημα, είναι εύκολο. Παίζει με Παναθηναϊκό, άλλο με ποιον παίζει. Πλατανιά. Πλατανιά. Πλατανιά τον πάρει, ο Παλάσιο δεν σε χωνεύει. Στην Κρήτη. Ναι, δεν με χωνεύει. Δεν σε χωνεύει στο πόρισμα. Άλλο. Εύκολα πρόγραμμα. Δεν με λε. Παίζει νομίζω. Εγώ μέσα με την Κέρκυρα παίζει, δεν θυμάμαι. Την Κέρκυρα 5-0. Σωστό, ναι, ναι. Θα βγει, εντάξει. Και τη Λιβαδιά νομίζω. Δηλαδή. Εντάξει. Εύκολο πρόγραμμα. Εντάξει. Το κύπελο με νοιάζει εμένα. Να σε δω εδώ να φέρει το κύπελο. Όχι του χαρτού. Μα το βόλεϊ θα το φέρει. Ναι. Και φυσικά αντίπαλοι όλοι θέλουν τον Ολυμπιακό, διότι είναι για γέλια αυτό ο Ολυμπιακό. Δεν βλέπετε. Για γέλια και για κλάματα. Γελάει οι αντίπαλοι και κλαίνουν οι ίδιοι. Την Κυριακή εδώ θα είμαστε στην Εθνική. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 με 10 εδώ. Με την Πόντια θα είσαι εδώ. Πόντια θα είμαι. Να γελάς σαν τον Καλογύρου. Πού τη βρήκες αυτή την Πόντια. Έφερες γλάστρα Πόντια στην εκπομπή. Δεν είναι γλάστρα, καλά. Τι δεν είναι γλάστρα. Λοιπόν, θα είμαι και με τον Μιχάλη τον Καπακίδη εδώ πέρα και με τους δυο τους Αριανούς. Άντε, δυο Αριανούς έχεις. Δυο Αριανούς και σε λίγο θα έχω και Ηρακλειδέα. Ηρακλειδέα. Και έναν Ολυμπιακό θα σκίσεις. Άμα φέρεις τον Ηρακλειδέα θα σκίσεις. Και έναν Ολυμπιακό θα φέρει. Τέλος, καλή εβδομάδα. Ολυμπιακό, άμα ξέρει από μπάλα θα φέρω, αλλά δυστυχώς. Φτάνει! Δεν ξέρετε από μπάλα. Καλό βράδυ, φτάνει. Καλό βράδυ. Καληνύχτα.